Να είμαστε εδώ. Ο μεγαλοδημοσιογράφος, ο Νίκος Χατζηνικολάου της Βορείου Ελλάδος, ο Αργύρης Καμπούρης στον FM δεξιά μου και κάλεσε. Και αριστερά μου, τεράστιος Γιώργος Τσακυρόπουλος, μεγάλο DJ της πόλης. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας που βγάλει η πόλη δεξιά μου. Ναι. Ο κορυφαίος DJ που βγάλει η πόλη αριστερά μου. Τον Γκάρι τον θεωρώ το Σίτον Χολ. Πώς το λέγατε στον Καναδά αυτό? Σίτον Χολ. Σίτον Χολ. Από το κολέγιο, Γιώργο, δηλαδή έτσι με τη μία δεν θες να το δώσω. Όχι, εντάξει, είναι ο Σταύρος, τον αγαπάμε. Κάτσε, δεν φίλε. Σίτον Χολ δεν λέγονταν το κολέγιο. Σίτον Χολ. Σίρον Χολ. Σίρον. Σίρον. Δεν λένε τα. Βλέπα και νησιώτικα. Δεν το λένε το τάφρε στην Αμερική. Είναι Σίρον. 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 Ακριβώς ο Τσακυρόπουλος είναι ο ειδικός να σε διορθώνει. Έχει παντρέψει και Αμερικάνοι. Έχει καλά. Ναι, εντάξει, έχει κάνει international καταστάσει. Ντουμπάι και εσύ. Έχουμε ζήσει και. Δεν είμαστε τυχαίοι. Καλησπέρα και από μένα λοιπόν στην παρέα, παιδιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φίλε, εμείς τώρα, γιατί τιμή και χαρά μου. Τιμή και χαρά μου. Ξέρεις ότι η πόρτα είναι ανοιχτή, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Όποτε θέλεις. Ακούω εδώ τόσα για αυτό το ντουέτο, επιτέλους ήρθα και να το δω και live από κοντά. Και θα το δεις σε στούντιο, γιατί. Ακριβώς. Ναι. Στον χώρο εργασία σου το έχεις δει. Εννοείται. Τι να σκάσει. Το μείον 10 έχει, δεν ξεκόλαρε. Έξω είδα Εσκιμό. Ξέρεις πόσους βαθμούς έχει έξω. Μην με κοιτάς. Λόπα γωνιά έχει και τι μου λέει. Σκήτα bullying. Τρώω bullying. Το bullying, ναι. Billy bullying. Το ότι θα πηδήξω μέσα από την τζαμαρία. Είναι bullying αυτό, μην το κάνεις. Αυτό είναι bullying, αλλά θα παίζει φάπα. Ο Γιαννούρης, για όσους δεν είδαν το live στο Facebook που κάνουμε, το ντουέτο, συμμετείχε σήμερα σε ένα παιχνίδι κατά του bullying. Ο οποίος είναι ο Γιουγκάντο Space, αγιά άλλη μια φορά. Κάνει bullying στους συμπαίκτες των εφηδέων, δηλαδή καπάκι. Εντάξει. Άκουσε ο Χατζηβράτα σήμερα. Δεν την έδινε και αυτό. Ήταν το bullying για τις παιδικές ηλικίες. Τώρα στους συμπαίκτες και σε αυτά δεν είναι bullying. Κάτσε, παιδί μου, είναι άλλο πράγμα. Δεν την έδινε για να τη δώσει τώρα. Που σκάει ο Παναγιώτης Γιαννάκης μετά και γυρνάει και μας λέει: καλώς παίξει ο Χατζηβρέτας. Άμα έδινε και πάσα, λέει ακόμα θα έπαιζε. Ο Γιαννάκης. Καπάκι, καπάκι. Ναι. Κοίτα, δεν το ξέρω το Γιαννάκη προσωπικά. Και ω πάω, ξέρει, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν τρέφω καμία συμπάθεια. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Το φαγείο Πλατανιά 1-0 η Ένωση Original 21 με τη Βάγια. Στο 39. Κρίμα. Άντεξε ο Πλατανιάς. Τώρα θα ξεαντέξει. Για πες για το Γιαννάκη που έλεγε. Κόπλαν, κόπλαν. Είδες που κόπλαν τις είμαστε τις πόρτες. Κόπλαν. Να είναι διαφήμιση. Θέλω να πω ότι ο Γιαννάκης, ρε φίλε, τον έχω για πολύ μουλοχτό σε τέτοιες καταστάσεις. Γιαννάκης. Ναι. Δηλαδή, μουλοχτό εννοώντας ότι το βρήκε το κράξιμο. Ναι, ρε. Ναι, δηλαδή το είχε το. Έχει ατάκια. Αυτό σου λέει. Τον έχω για τέτοιο. Ωραία. Νομίζω ότι και τέτοια. Όλα ξεκινάει με αυτό. Το Καφρίλιο. Πιο απ' όλα. Τραγουδάει ο Γιαννάκης για τον Γκάλη ή το αντίθετο. Όχι, ο Γκάλης για τον Γιαννάκη. Ο Γκάλης για τον Γιαννάκη, τι λέει, δεν το έχω ακούσει. Θα το βάλω στο διάλειμμα. Εντάξει. Έχει βρει σύνδεση, έτσι το έπαιζε στον αέρα. Σοβαρά. Κάτι να έχει ακούσει. Εγώ δεν το έχω ακούσει. Τραγούδι του Γκάλη δεν το έχει ακούσει. Τραγουδάει ο Γκάλης κανονικά, εγώ. Όχι, δεν το ξέρω. Θα σου βάλω εγώ στο διάλειμμα. Να του ρίχνει την έλεγχη, ήταν τότε που είχαν θέμα με το συμβόλαιο. Πόσο έκανε αυτό, τόσο. Εγώ θέλω τόσο. Τόσο παραπάνω. Τόσα και ένα παραπάνω. Έτσι δεν συνεννοούνταν μεταξύ του. Όχι, γιατί έμπαινε η γυναίκα του Γιάννη. Δεν τα κανόνιζε. Ναι, δυνατή. Πώ λέει, Ευγενία. Ευγενία, καλά θυμάμαι. Κύριε Ευγενία, ναι. Κανονική γυναίκα, όχι. Γι' αυτό δεν λέγαμε παλιότερα μετά ότι γινόταν μεταγενέστερα και στον Παναθηναϊκό με. Εννοείται. Διαμαντίδη και σπανούλη. Για Περσιανή, αυτά ενδιαφέρουν το κοινό. Πε τα κουτσομπολιά. Δεν κουτσομπολιά, ρε. Δηλαδή είναι συντηρητή, είναι κουτσομπολιά. Ελά, τώρα δεν ξέρω. Μπούλινγκ δημοσιογραφία, α πούμε. Δημοσιογραφικό μπούλινγκ σε κάθε. Άνοιξε το αυτό, θα σκάσω. Ελά, δεν σου γελά, ρε. Δεν θα μα πεθάνει. Το δεξαρισμό άνοιξε του μόνο. Το δεξαρισμό, δεν. Τι δόρι, ρε. Έχει παίξει 8 παιχνίδια, θα έπρεπε να είσαι ράκο. Γι' αυτό είμαι fit. Το κορμί μου είναι fit. Είναι το κορμί μου και εμένα fit είναι. Fit είναι. Από εδώ και πάνω είναι fit. Και από εδώ και κάτω. Έχω κομφετή ένα θέμα εδώ. Είναι το δικό του. Λέγα, πέγα, δεν είναι έπιπλα αυτά, κύριε. Δεν γίνεται να βρίσκουμε εδώ. Έτσι, αν θυμίζετε. Εντάξει. Άλλο πράγμα γι' αυτό. Star Alliance και ψάχνεσαι να χωρέσεις. Για ξεκινάω να πούμε. Λέω, θα κλείσω νωρίς πτήση να φύγω. Ναι, για πες μας για αυτή την περιπέτεια της Κυριακής. Για πες μας. Λέω, θα πάω νωρίς. Λέω, να κλείσω. Να φύγω νωρίς, να μην μπλέξω και με πολύ κόσμο. 7.30 πτήση, να κατέβω Αθήνα. Κάνω λίγο μπουχουχού στο αεροδρόμιο.
Να κατέβω πιο είχα καφέ εκεί στη Νέα Σμύρνη. Να πάμε γηπεδάκι, τα έχω προγραμματίσει όλα στο κεφάλι μου. Νορμάλ. Να πάω πάρουμε και το διπλό. Ναι. Πάω εκεί, μπαίνω 6 ώρα στο. Όχι 6, 6,5 ώρα μπαίνω στο αεροδρόμιο. Περνάω την πύλη. Περιμένω στην πύλη που έχει δώσει το app τη Aegean ότι βέβαια, θα ανοίξει. Γιατί οργάνωση έχουμε. Εντάξει, εγώ βλέπω την ομίχλη και δεν θα πετάξει. Του λέω πλάνα αυτά. Μπράβο τα παλικάρια. Γιατί κανονικά περιμένω. Τέτοια εξέλιξη Fraport. Να μου πει, να μου πει το μηχάνημα. Να μου πει το μηχάνημα, αδερφέ. Αν βλέπει εσύ, πετάμε. Ναι. Ακριβώς. Να μου πει το app, γιατί αυτό βρίσκονται τα app να σε ενημερώνουν. Το έχει κατεβάσει. Περιμένω 45 λεπτά στην ώρα μαζί με άλλου. Είναι ένα Pokémon. Μια εκεί τη Aegean. Μπαίνει, βγαίνει. Μπαίνει, βγαίνει. Μπαίνει, βγαίνει. Κάθε πεντάρι του φορτώνω 10% τώρα. Φανταστείτε, τώρα είμαι όρθιος πρωί, χωρίς καφέ. Χωρίς καφέ. Και δεν μου λέει ένα. Κατευθείαν πήγες. Ναι, ρε. Ή πια δύο τσούδες καφέ, ρε φίλε, αλλά άμα δεν κάτσα πίσω. Για το καφέ. Τέτοιο. Όχι, όχι. Δεν... Ήθελα να πάει να παραδώσει τα πράγματα αυτά, να δει ότι θα γίνει η πτήση και μετά θα καθόταν να πει ένα καφεδάκι, ρε παιδί. Ωραία. Αλλά είδε την. Στο μεταξύ δεν έχω θέμα, ρε φίλε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο και υπάρχουν ενδεχόμενα να μην πετάξει. Τι θα κάνουμε τώρα. Okay. Πρωτόκολλο είναι. Στα 300, για να ξέρει, ναι. Άμα ο πιλότος βλέπει κάτω από 300 μέτρα με το έτσι. Καλικά, εγώ και χωρίς ο Μίχλη 300 μέτρα δεν βλέπω, άρα δεν κάνει πιλότος. Ναι. Άρα δεν πετάω τα αεροπλάνα. Προφανώς δεν έχετε ίδια μάτια, ρε εσύ, Σταύρο. Για αυτό είναι Σταύρο. Τώρα μάτια είναι εδώ. Τώρα είναι από εδώ και τα άλλα είναι εδώ. Πράσινα μάτια έχω βρει. Όχι, μάλλον έχει να κάνει με αυτό που λέγατε και σε προηγούμενο βιντεάκι με τα κλειστά μάτια σου, τα οποία είναι πολύ κλειστά και αυτά μόνο. Είναι 12 πόντους το ένα με το άλλο, απόσταση έχουν. Δεν χαζό είσαι. Και είδα σου. Τώρα είναι εδώ και τώρα είναι εδώ. Έχει κάτι το μάτι σου. Εγώ δεν είπα κάτι για το μάτι σου. Εσύ το έχεις πει σε βίντεο ότι κάτι φορά το μάτι σου, τα μάτια σου. Επειδή πιάνει μεγαλύτερο εύρος. Γι' αυτό το λες. Γι' αυτό καταλαβαίνω την τακτική που δεν βλέπω. Σαν να είναι Κινέζοι που δεν έχουν ξυπνήσει μέλισσα σήμερα. Εσύ το μάτι του καμιά φορά πρίζεται. Τέλος πάντων, ακούστε τώρα. Και φορτώνω κάθε 10 λεπτά. Έχω πάθει αμόκ. Λέω τώρα θα φορτώσω. Και το πρόβλημα ποιο είναι. Δεν θα ανοίξει την πύλη, πες μου βρεζόν να πάω έξω πιο ένα καφέ. Μη λες έτσι, μη λες έτσι. Δεν εννοώ αυτή το Pokémon. Ναι, το κατάλαβα. Εκεί, γενικά ναι, βρεζόν. Ναι. Ναι, εταιρεία ζώων. Εντάξει, σε σέβομαι τόσα χρόνια, σε πληρώνω τόσα χρόνια. Θεωρώ γυφτιά το Miles & Bonus και δεν βάζω Miles & Bonus. Το θεωρώ γυφτιά, δεν ξέρω, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, άποψή σου. 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα για μίλια για να το πει. Εντάξει, τα κάνω, ρε. Όχι αυτά που λες. Σιγάρα, εσύ τα κάνεις κάθε χρόνο. Δεν κάνω 30-40 ευρώ. Κάνεις σίγουρα χρόνο, εσύ τα ταξίδια μόνο εντός Ελλάδος που κάνεις εσύ για το πρωτάθλημα για αυτά που ανεβοκατεβαίνει. Ευρώπη που παίζει ο Πάκο. Τα γλιτώσαμε. Πήγαμε στην Έσσα σου για 3 ταξίδια ήταν. 4 ώρα να πάμε και να ξαναγυρίσουμε. Είδα το Βόρειο Σέλας. Σου είπα ότι μου είπε. Με χαιρέτησε το αεροδρόμιο. Κατεβαίνω στο αεροδρόμιο. Καλώς ήρθατε. Και μου κάτω. Hi, welcome και τέτοια. Μου απάντησε το αεροδρόμιο. Και αποκλείστηκα από αυτούς. Τέλος πάντων. Εντάξει, δείχνει καλό μάτι τελικά. Αποδείχνει και αποδείχνει ακόμα περίτερα. Τι ώρα πέταξε τελικά. Άκου ρε. Μετά από 45 λεπτά που είμαι όρθιος, πετάγεται και λέει νέες πληροφορίες λέει στις 8. Λέω τι. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Μπορούμε. Πέφτουν κάτι πινελίκια και γιατί άρχισε 45 λεπτά το πει και δεν είχα πιει καφέ. Ξέρω εγώ τέλος πάντων αυτά τα ελληνικά ρε αγόρι μου. Αυτά δεν τα κάνετε στον Καναδά, εσείς τα κάνετε. Τα bullying. Μπράβο, τα bullying. Για μότο έτσι το άλλο, ναι. Έπεσα κάτι πινελίκια πρωινά. Βγαίνω έξω. Κάθε μισή ώρα ενημέρωση. Η Ryan σου λέει κατευθείαν ενημέρωση τον Τσορμπατζόχλου και τον Αναστασιάδη. Του λένε 1 και 5 πετάτε. Τι 1 και 5, 3 ώρα παίζουμε. Εμένα με έχουν κάθε μισή ώρα ενημέρωση. Του άλλου με έτσι καλή. Και 6 ώρε στο αεροδρόμιο, παιδιά. Αυτό ήταν το καλύτερο για σένα. 6 ώρες και αποφασίζουμε στις 12 ότι δεν προλαβαίνουμε και να βγάλει τώρα πτήση στη 1.30 θα βγάζει γιατί με μεγαλύτερο αεροπλάνο να κάνει αεράνι. Ακυρώνουμε τα εισιτήρια, μας κρατάει η Ελληνέρ τα εισιτήρια κανονικά, μόνο φόρο παίρνουμε πίσω. Τέλος πάντων. Εντάξει, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Μήπως το έκαναν όμως όλες οι αεροπορικές αυτό. Όλες αυτό κάνουν. Ναι, αυτό. Είναι όχι, γνωστή απάντηση. Γιατί δίνεις μόνο τη μία. Τι? Γιατί δίνεις μόνο τη μία. Τι δίνω μόνο τη μία. Είπες μόνο Ελληνέρ. Άλλες 5 υπάρχουν. Η Aegean. Ελληνέρ δεν είπε τώρα. Ελληνέρ. Ελληνέρ πετούσα ρε, στην επιστροφή.
Πήρα αρκεί τηλέφωνο. Να πει, είδες, αρκεί να πει, αρκεί να πει. Ανακατοσούρασε. Μεγάλο δημοσιογράφο, ανακατοσούρασε. Δεν είμαι ανακατοσούρασε. Μα όχι, προτίμησε ο ήταν... μεγάλο δημοσιογράφο στην Ελληνέρ γιατί ξέρει ότι είναι κυριλέ. Δεν πήγα στην Ράιαν, δεν ξαναμπαίνω σε Ράιαν. Στη ζωή μου. Είπε Τζίαν στο δεν κατέβασμα, Ελληνέρ στο ανέβασμα. Γιατί δεν χωράς. Μια χαρά χωράω. Πού ρε. Μια χαρά χωράω. Μπαίνει αυτό ο κόλο. Μια χαρά είναι αυτό. Με τον κόλο δεν έχουμε πρόβλημα. Ποιο πάνε είναι το πρόβλημα. Τι μιλάς για κόλο εσύ τώρα που σου αρέσει η Κιμ Καρντάσια, βρει τούλα από το γερακαλό τώρα. Άιντε, θα μα πουλά και τρέλα για κόλου. Εγώ έχω το ένα κολομέρι, το κόλο μου είναι το ένα κολομέρι τη Καρντάσια. Είναι έτσι, Γιώργο μου, δεν είναι. Συμφωνώ και απαυξάνω. Και εγώ δεν αρέσκομαι. Ρε, δεν είναι όμορφη γκόμενα. Όχι. Όμορφη, τα μούτρα της, ρε. Α, τα μούτρα, μούτρα της, τα μούτρα, λέμε. Τα μούτρα είναι ωραία, εντάξει, όχι, είναι ωραία. Ωραία από κεφάλι, έτσι να κεφάλι την άλλη. Μπράβο. Υπάρχει είναι... για κυροπήγιο. Σαν τη νέα μόδα με τους θάλαμπους που τους κολλάνε στον τοίχο τώρα, κάνεις να τρίξουν το κεφάλι. Ρε, πάρεις τις γαρίδες. Τις γαρίδες με τις κορμάρες γίνανε... Φιλέ, άκου να δεις. Στα μαλλιά όλες ίδιες είναι. Τώρα, άμα εσύ θες να έχεις το τραμπολίνο, πάρε το τραμπολίνο. Τι να σου πω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, και καταλήξαμε να μην πάμε. Τέλος πάντων. Ακόμα λέει, ακόμα λέει. Καταλήξαμε. Ξέρεις που καταλήγουμε. Ότι δεν πήγαμε. Ότι φέραμε χ. Πώς εκεί δεν θα το καταλήξεις. Και εκεί που με μέσα στα νεύρα φεύγοντας, μου λέει ένας, κάθε εμπόδιο σε καλό. Ωραία. Τον κοιτάω, με κοιτάει. Αυτό όταν το λένε. Κάθε εμπόδιο σε καλό. Και μου έρχεται το έργο της επιστροφής με κλαρίνο, γιατί κλαρίνο είναι το χ, νεύρα. Να πετύχω και καμιά 20 άτομα να βρίζουν τους δημοσιογράφους που δεν κέρδισαν άλλα βόδια. Ωραία. Γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα εμείς. Ναι. Δεν κερδίζει το φόδι, φταίει δημοσιογράφος. Ωραία. Έχουμε αυτά τα προβλήματα. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Και... Άρα σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο bullying. Αυτό το έχουμε πει εξ αρχής. Αυτό το έχουμε πει εξ αρχής. Οι δημοσιογράφοι τρώνε bullying τώρα. Και εκεί θέλω να καταλήξω, φιλογιά. Μπορεί να θέλουν να στείλουν κάνα γράμμα πιο μπροστά. Βασίλη, σήμερα με το που κλείσει αυτή τη μαλακία αυτό εδώ πέρα, άμα τυχόν το κλείσει, έχει φύγει έτσι. Πρώτα έτσι. Τάκ! Έχει το κεφάλι. Θα είναι το πρώτο επίσημο bullying που θα πέσει σε σταθμό. Ιωάννη Κολέτη 24. Λάθος μου που είπα το ταχυδρομικό κώδικα. Εντάξει, ναι, θα μπορούσα να το αποφύγει αυτό. Θα μπορούσα να το αποφύγει. Ο μεγάλο δημοσιογράφο, ο Χατζη Νικολάου τη Βορείου Ελλάδα. 2, 3, 10, 5, 30. Ο Λάρη σα και πάνω. 5, 30, 5, 80. Τα μάτια αυτά είναι κοκκίνηση κιόλα και το ένα μάτι από εδώ και το άλλο από εδώ. Μα έβαλε ταχυδρομικό κώδικα να μην την κοκκίνηση. Αυτά παρε φίλε, πώ θα το βρουν στο GPS. Κάνουν και άλλα πράγματα. Βάζει τα αυκάπα σε στο GPS. Νομίζω πω όχι, αλλά εντάξει. Τι. Πού βάζεις μήπως τα έχεις κάμπα, τον ΕΛΤΑ το GPS. Έλα. GPS. Τρώω μπούλινγκ, είδες. Το πρωί κατά του μπούλινγκ, το βράδυ το κάνουμε πράξη. Έπρεπε να είχαμε Γιαννουζάκο εδώ με τσι. Ω, Γιαννούζα, ναι. Γιαννούζα, φίλε, θεός. Θα στα γυαλιά. Όχι, 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 μου στείλει τον Μπατζόγλου του να της εκπομπής. Κάντε λίγο μπούλινγκ. Κάντε λίγο. Μου στέλνει μηνύματα, φίλε. Άμα τρέχουν εξελίξεις, ρε Σταύρο, να μην σου στέλνει δηλαδή. Αυτό ο μεγάλο δημοσιογράφος Γιάννη δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα πράγμα. Γίνονται πράγματα γύρω του συνεχώς. Παράλληλα, παράλληλα. Σταύρο... γυναίκα είσαι δηλαδή, που σκέφτεσαι πολλά πράγματα, συγχρόνως. Αυτό είναι αλήθεια, φίλε. Είμαι ο μόνος άντρας που ξέρω. Σκέφτεται συγχρόνως και γίνονται παράλληλα συγχρόνως διάφορα πράγματα. Ναι. Δεν μπορεί να επικεντρωθεί μόνο. Και ειδικά Παρασκευή. Όλες τις στραβές στον ΠΑΟΚ γίνονται Παρασκευή, τα ξέρετε. Έχουμε την άλλη εκπομπή σε προειδοποιώ δηλαδή. Οι μπουνιές της Παρασκευής. Μπουνιές Παρασκευής, θα αναζήκω το μπούλινγκ της Παρασκευής, ανάχαστο. Ωραία, θα μιλήσουμε για μπάσκετ βέβαια, γιατί και ο Τσακυρό είναι άνθρωπος του μπάσκετ, πάει παίζει ακόμα. Ναι, έχουμε εντάξει. Κάνει προπόνηση μαζί. Ξέρω, μου τα πες. Και μου είπες ότι νιώθει. Νιώθει. Έχει καλό σου. Πώς μετά από καμιά σούρα δεν πήγαμε για κανένα διπλό, ρε. Πώς δεν το κάναμε. Παλιά το κάναμε. Εδώ πέρα για μπάλα δεν έχουμε πάει. Που ξεκίνησα από ποδόσφαιρο, δεν το ξέρεις αυτό. Έχω παίξει αεφαλήρου τοπικά πρωταθλήματα και τέτοια. Για να μάθεις και τίποτα. Στο Μακεδονικό δεν έπαιζε. Μετά πήγε μπάσκετ στο Μακεδονικό. Μπάσκετ στο Μακεδονικό, σωστό. Ναι. Δεν ψήλωσε αυτός. Με αθλητικά παπούτσια, την ξέρεις την ιστορία. Με ποδοσφαιρικά παπούτσια που πήγε στην πρώτη προπόνηση, το ξέρεις αυτό. Δεν το γνωρίζω, δεν μου το έχει πει. Αυτό είναι true story. Σήμερα είμαστε μαζί. True story. Που εμφανίζεται μετά από το ποδοσφαιρικό, πάει για πρώτη προπόνηση στο Μακεδονικό στο μπάσκετ και εμφανίζεται με ποδοσφαιρικό παπούτσι. Μετά πει κανονικά και μελανιάζουν όλοι. Έτσι να θα βρει Σταυρούπολη, λεφτά για ένα παπούτσι είχαμε. Εντάξει, δεν ήξερε ο καημένο. Αλλά μετά το δούλεψε. Εντάξει, μια φορά θε με εξάτομα. Τίμιο.
Συμπεραίνει. Ανέβηκε να πει το μάθημα και άκουγα. Ή το White Horse, τότε μόνο αυτό υπήρχε. Whisky και φάτε 69. Βάτε 69. Πρώτη ζούρα με γάμπα. Βάτε 69, ναι. Γιατί δεν το κάνεις με αυτό. Πήγε στην προπόνηση της Μαλακοπής. Πάνε εκεί με το βλάχο, νομίζουν ότι έχουν την Μπαρσελόνα. Yeah. Πάνε, διαβάζουν συστήματα, κάνουν σκάουτινγκ. Ξέρεις τι κάνουν σκάουτινγκ πάνω στο. Ξέρω, στο Kingston πάνω στο τέτοιο, στο με τηλεόραση κανονικά. Έχουν στήσει όλα. Ναι, κάνουν σκάουτινγκ. Ναι, βλέπουν τα παιδάκια, λένε πού τους μπήκαμε τους βλάκες. Εμείς θέλαμε να παίξουμε. Ήταν τα μπάλα και πετύχαμε τους χάσους. Δεν γίνονται αυτά. Το ζουν εκεί, εντάξει, δεν είναι κακό. Αφού το γουστάρουν. Τα παιδιά, εντάξει, εννοείται. Φίλε, είναι λίγο υπερβολικό. Ναι, είναι λίγο εντάξει για τοπικό πρωτάθλημα. Μα το γιο της Τούλας το βλέπεις πως ανεβαίνει. Λοιπόν, κλείς εκεί ο στόπερ. Πάμε στο διάλειμμα και ξεκινάμε μετά και θα βάλεις μουσική. Ναι, θα βάλουμε χαλί. Θα μας βάλει από εδώ. Θυμάσαι παλιά που είχαν το top 10. Θα μας κάνει το top 10 του σήμερα. Τι παίζετε στα κλαμπ, ρε φίλε. Τώρα εδώ θα πω ναι, τα καλύτερα κομμάτια. Okay. Κορυφαίο, ναι. Εντάξει. Και μετά βάζει ένα ελληνικό. Θα βάλω, θα βάλουμε. Εντάξει. Γιατί και τα ελληνικά. Ξεκινόμουν, ξέρεις και τώρα βάλει ελληνικά. Φύγε από εδώ, ρε ψηλέ. Φύγε από εδώ. Δεν βάζει ελληνικά. Τίποτα και πάντα μου βάζει. Γιατί. Σωστό. Σε ποιο μαγαζί. Σε πού έβαλε. Πού έβαλε. Στο ελ. Εγώ δεν ζητάω ελληνικά. Στο απαλό έβαλε. Όχι, δεν βάζουμε. Να είδε. Εντάξει. Άμα αρχίσουμε όμως παραμονές τώρα που αλλά θα έχουμε δύο πάρτι. Στο γάμο του Παπατζόν. Αυτή είναι μια λύση. Το ήταν κορυφαίο. Εντάξει, εντάξει. Την πέρα ήταν ωραία. Λοιπόν, πάμε σε break. Τι κάνετε εδώ πέρα, πείτε τα. Σκέφτομαι να ξαναπαντρευτώ. Έχω την τέση στο γάμο. Ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο στο ΟΑΚΑ. 2-0 η Ένωση. Πάλι με Λιβάγια. Ο οποίος πριν ένα μήνα δεν πετύχει εστία και ξαφνικά έχει βάλει καμιά δεκαετία γκολ. Είναι ψυχολογία στον αθλητισμό. Πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ μεγάλο ρόλο. Γιάννη, τραβά βίντεο. Ναι. Μίλα να ρουφήξω την κοιλιά μου. Τι πλάμε είναι αυτό, φίλε, με το Γιάννουλη. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Φραγκέρνη. Δεν πάει πιο μπροστά. Πώς δεν πάει. Γι' αυτό είπαμε πριν την αλλαγή με το έπιπλο εδώ πέρα, για να μπορέσει να γίνει δουλειά σωστά. Φίλε, δεν είναι κατάσταση αυτό. Κοίτα εδώ. Δηλαδή και άμα σφινώσω. Όχι, αυτό δεν πρόκειται να γίνει, εντάξει. Γι' αυτό είναι ο Γιάννουλης εδώ, άμα σφινώσεις. Θα σε ξεσφινώσω με τη μία. Ε, το Γιάννουλη. Πάμε λίγο στα θέματα μας, παιδιά. Περιμένετε. Εσύ βλέπεις όλη την ώρα NBA. Εσύ παίζεις όλη την ώρα μπάσκετ. Ναι. Ωραία. Αγαπάτε αυτό το άθλημα. Με τη σπυριέρα. Που δεν έχει σπυριά πλέον, βέβαια, η μπάλα. Ναι, ναι, έχουν τελειώσει. Εντάξει, έχουν φυσικά, τελειώσει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κάποτε υπήρχε σπυρί στην μπάλα, εδώ και 15 χρόνια δεν υπάρχει σπυρί. Είναι ναι. Έτσι, δεν είναι. Έτσι είναι. Ωραία. Ισχύει. Ισχύει. Πες μας λοιπόν αυτό το πράγμα που είδαμε με την εθνική. Ναι. Ωραία. Τα είδες τα παιχνίδια. Βέβαια. Σήμερα το είδες. Το είδα. Τι διαφορά είχε με Παναθηναϊκού παίχτες χωρίς Παναθηναϊκού παίχτες. Μέρα με τη νύχτα, τι είχε διαφορά. Είπαμε ότι αυτοί οι παίκτες που πήρανε, ναι. Η βοηθητική, ας πούμε, κάπως θα τους ονομάσουμε, βλέπουμε ότι δεν είναι στο επίπεδο αυτών που είναι η πρώτη, στην πρώτη κατηγορία. Ναι, αλλά διαφορά είναι τεράστια, ρε φίλε. Είναι, γι' αυτό οι μεν παίζουν στο Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και οι άλλοι παίζουν σε άλλες ομάδες. Θα συμφωνήσουμε με τον Γιάννη, σωστό αυτό. Με κάνεις η Φίμπα σε γεύμα. Σε να. Να πάω την Πέμπτη. Πάω μαζί. Ψήνεσαι. Εγώ δεν θα το κρατήσω κλειστό το στόμα μου. Γιατί εγώ τι θα πάω, το κρατήσω κλειστό. Τσατσιλίκι θα κάνεις εκεί. Εγώ με τον μπάσκετ. Τι σχέση έχω. Σαν μεγάλο δημοσιογράφος, φίλε. Εντάξει. Μεγάλο δημοσιογράφος. Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε λίγο. Περιμένετε λίγο. 10 project δεν έχουμε. Δεν θέλει να έχει καλές σχέσεις μαζί με FIBA, νομίζεις. Ωραία. Επειδή κάνουμε χαβαλέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι χαβαλέ, όταν μιλάμε σοβαρά. Χαβαλέ, δουλειά, σας παρακαλώ. Δουλειά, τι. Α, Γιώργο, εσύ τι νομίζεις με αυτό που έγινε, που Παρασκευή, η προηγούμενη Παρασκευή ήταν η Black Friday στο παγκόσμιο μπάσκετ. Ήτανε. Παίζανε 9 η ώρα Παναθηναϊκός Ρεάλ. Ωραία. Και 9.30 η ώρα έπαιζε η Εθνική. Με μισούς παίκτες, με άλλοι παίκτες που δεν κομμωδία, είναι. Κομμωδία. Δεν θα έρθεις μαζί μου. Ε? Θα έρθεις μαζί μου. Θα έρθω. Χαίρομαι που μιλήσαμε μέσω τρικάλων αυτό το πέρα. Ξεκινήσαμε, μιλούσαμε μετά και μετά. Θα πάμε. Πάρμε εκεί πέρα πολύ press και τέτοια. Όχι press, ε. Τι. Θα είσαι σύμβουλος μεγάλο δημοσιογράφου εδώ κοντά. Τι press, για press θα σε παίρνουν μαζί. Δηλαδή τέτοια τρία μέτρα άνθρωπος, όνομα, brand, τέτοιο πράγμα. Μέσα στα γραφεία της FIBA. Έχεις φωτογραφία. Με έχουν φωτογραφία. Νόμιζα ότι έχεις φωτογραφία τα γραφεία της FIBA.
Οπα. Πάρτο. Καλό ήταν, φίλε, αυτό που πήγε να κάνει ο Μπακασέτας. Στο PlayStation βγαίνει, αλλά στην κανονική ζωή δύσκολο. Τι ήθελα να πω. Και θα συζητήσουμε τα προβλήματα. Της FIBA. Της FIBA με την Ευρωλίγκα. Η FIBA και η Ευρωλίγκα είναι πως είναι δύο φίλοι που γουστάρουν την ίδια γκόμενα. Mm. Ποιος την έχει πιο μεγάλη και κάνουν κόντρες τώρα. Ναι. Να αποδείξουν ποιος την έχει πιο μεγάλη. Το έχεις κάνει ζωή σου αυτό. Χι φορές. Μια εξίσωση για δυνατούς γλίτες. Μία ξέρω, εντάξει. Ευτυχώς δεν ήταν δικιά μου. Εντάξει, ευτυχώς έχουμε διαφορετικά γούστα. Μπράβο, Γιάννη. Έτσι να συνεχίσει. Πολύ σημαντικό αυτό στις σχέσεις αντρικές, ειδικά, βέβαια. Ναι. Εγώ χαρίζω. Άμα γουστάρει ο άλλος, πάρτι μου, τι να κάνουμε. Πάμε αλλού. Θα κάνουμε μια δοκιμαστική. Άρα ψυχάρα για πάντα πάω κάρα. Ναι, πώς, τι ωραία που δένει, είδες τι ωραία. Γι' αυτό δεν τσακώθηκα ποτέ, ούτε με τον Μπέτζα, ούτε με τον Ρετζιά, ούτε με τον Σωτήρη. Ρετζί, Ρετζί. Ρετζί. Γιονούλ, ωραία αυτή, ωραία. Πάρτε εσύ, Φιμιό. Α, τάκ, τάκ. Τάκ, τάκ. Δεν έλεγε όχι, πάρτε εσύ. Τάκ, τάκ. Εντάξει, ρε, αφού του άρεσε. Γι' αυτό είναι επιχειρηματίας τώρα, όμως, είδες. Επιχειρηματίας, ο Ευθύμης είναι αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας. Που άντε βγάλει άκρη. Να πας εκεί σε δημοτικό συμβούλιο. 30 Παναντών. Εντάξει. Όχι, είναι στον αθλητισμό εκεί που είναι, μια χαρά είναι. Τέλεια. Δεύτερη πενταετία. Και ποιο θα βγάλω, γιατί έχει βγάλει άλλον τα τρίκαλα αθλητή. Ε? Τα τρίκαλα. Ναι. Δεν ξέρω. Καραγκούνης από πού είναι. Καραγκούνης σε Παναχαϊκή, τέτοιο κάτω δεν είναι, Βέρεια, Πάτρα. Α, Πυριώτης είναι, Πυριώτης. Ναι, από κάτω. Πυριώτης. Νικοπολίδης Καρδίτσα και η γειτονιά σου. Όχι. Από εκεί είναι, ρε. Νικοπολίδης. Ναι. Όχι. Δεν το, όχι, θα το, θα το ήξερα. Με τον Κατσουράνη τον παίρνει τον Καραγκούνη. Εγώ είπα λάθος. Τον κολλητό του, τον Κατσουράνη. Κατσούρα, που φτιάχνει ομάδες, ομαδούλες. Μέσα στις ομάδες. Υπερβολές. Χειρότερος από μένα. Χειρότερος. Χειρότερος. Πόπο, φαντάζομαι να είχα 28 άτομα εγώ. Πώς είσαι το ποδόσφαιρο, είπαμε. 25. Να είχα 25 συμπαίκτες. Έχεις διαλύσει την ομάδα. Οι αντίπαλοι σου σήμερα που σε είδα να παίζει στον αγώνα κατά του bullying, πώς λες να αισθάνθηκαν. Εντάξει. Αν πεις είναι παιχνίδι εκεί πέρα, είναι άλλο πράγμα. Όχι, αυτό είναι ένα όμορφο πράγμα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, εντάξει, ξέρεις τους παλούς. Εννοώ για τους αντιπάλους, ρε παιδί μου, που καλώς ή κακώς όταν έπαιρνε αυτή όταν έπαιζε. Αυτή νομίζω ότι εμείς δεν μπορούμε. Δεν... Ναι, ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Ναι, 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 επειδή νομίζω ότι σε βλέπουμε μεγαλώσουμε και τέτοια. Τους ενημερώνουμε, ρε παιδιά, μην το κάνετε αυτό, γιατί στο τέλος εσείς θα πονέστε. Όσο γομάρια και να είστε, εμείς ξέρουμε να χτυπάμε. Αυτό είναι μια τίμια μορφή bullying, δηλαδή. Προειδοποιεί τον άλλον πριν πω κάτι, είναι προειδοποίηση. Με χαμόγελο, με χαμόγελο. Σε παιδιά, μη σπρώχνετε τη μέση, γιατί άμα φύγει το χέρι μου, λέω από την όπου με σπρώχνει. Ναι, θα κάνεις δράματα. Όχι, θα σε χτυπήσω, θα κάνεις δράματα. Υπάρχει μια ενημέρωση. Δεν απειλεί, είναι προειδοποίηση, όπως έλεγε ένα γυμνασιάρχη μου. Προειδοποίηση. Είναι ενημέρωση για την αποφυγή του κακού. Αυτό. Εντάξει, ούτε καν προειδοποίηση. Δηλαδή, μαθαίνει ο άνθρωπος. Τώρα αυτός που το είπε σήμερα αυτό, ξέρει. Πήγαμε, φάγαμε, ήταν εντάξει. Όλα ξανασυζητήσαμε. Γιατί δεν το πιασε. Μου λέει τι εννοούσε εκεί. Του λέω, φίλε μου. Όπως εσύ ξέρεις να συλλαμβάνεις κάποιον ή οτιδήποτε ξέρεις, τη δουλειά έτσι, σου. Έτσι. Έτσι κι εγώ. Α, ναι. Τόσο βαθιστόχαστο και το πιασε. Το λέω φέρε μου για να. Το λέει ο Λιαδέλης, ήταν και ο Παναγιώτης ο Λιαδέλης. Λέει, δώσ' μου ένα πάσο, το λέει και στο στρατηγό αυτό με τα γαλόνια. Λέει, τι πάσο. Λέει, άμα με σταματήσουν, λέει, να το δείξω. Να μην με γράψουν. Ο Λιαδέλης, ο οποίος πάει φανάρι με φανάρι και. Πρώτη Δευτέρα, δεν βάζει, έχει βάλει τρίτη ταχύτητα. Όσο πάει, πρώτη Δευτέρα, για να σπάσει τα αμάξι. Εντάξει, είναι γρήγορο. Αγαπάμε Παναγιώτη. Εντάξει, φίλε, έκανε και την καλή επιλογή στην καριέρα του. Τον ενημέρωσε ότι θα βγει εδώ στην εκπομπή. Τι να πω, τι να πει, ρε πάνω, εσύ δεν έχει να πει. 20 χρόνια μπάσκετ επεξεργαστή, τι να πει. Με Τσαμπίνα είναι, όχι. Έχουν πολύ καλές σχέσεις με το είπε για το παιδί. Φίλε, άμα το έχεις, φίλε, το δημοσιογραφικό. Πολιτισμός, θα μπορούσε να κάνει ανάλυση μπασκετική. Καυτά... Gossip. Gossip. Ωραία. Boom, boom. Τώρα αυτό στην Αθήνα, άμα ακούει κανείς, θα πει άριστες σχέσεις. Ποιο ζευγάρι, ποιος αθλητής και τραγουδίστη, παρά το χωρισμό, διατηρούν άριστες σχέσεις. Άριστες σχέσεις. Να έχουν χωριστεί και πάνω από 10 χρόνια. Τόσο πολύ, ρε. Μπορεί και παραπάνω. Πολύ καλή κίνηση. Να παντρεύεσαι μικρός, φίλε, να κάνεις κανένα παιδί.
Ναι. Και μετά. Εντάξει, είχαν πρωί, είχε προβλήματα. Με... είχαν κάτι θέματα, αλλά τώρα μου λέει μια χαρά. Το Σταυρό το έκανε. Που χώρισε, όλοι. Όχι, που Γιάννη, τι έγινε. Να σα πω κάτι, εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου ποτέ να χώρισε και να μου λέει επιμένει. Ούτε αυτό το δίωρο δεν έχει εσύ. Όχι, το δίωρο. Το δίωρο αυτό. Τι είπε, το πρώτο δίωρο. Ξεκινάει η οργάνωση. Όχι, δεν χάζω. Την ίδια στιγμή. Ξέρετε τι, περιμένει ένα μισάωρο. Μισάωρο. Μίσο κάνει ένα τηλέφωνο και φας φιλότιμο. Σαν μεγάλο δημοσιογράφο, μάλλον το έχει οργανωμένο τόσο καλά που δεν υπάρχει καν αυτό το δίωρο. Κατάλαβε. Δηλαδή είναι αποφασισμένο ότι θα το κάνει και τελειώσαμε. Προχωράμε στην επόμενη κίνηση. Αλλά θέλει να μα πει ότι δεν τον χωρίζουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Γιαννούλη. Αυτό ναι. Αυτό μπορώ σίγουρο. Να το επιβεβαιώσω. Δεν το έχεις προσπαθήσει ποτέ, γιατί λυπάσαι ένα. Μία με χώρισε μια φορά. Θα σου πω εγώ. Μία. Μπούλη. Καλοκαίρι. Όχι, με χώρισε μία. Ισόφυρε. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Με χώρισε μία και τη λέω καλοκαίρι. Μπουνά εδώ, ονόματα. Ναι, δεν έχει τίποτα. Κι άλλο λέει ναι. Μα τι να πω, αφού ναι. Γνωστά. Δεν ξέρω την ιστορία. Αυτή που ήταν 1,87. Σε μένα μετά ήρθε να τα πιει. Σε ζήτησε κανένα ελληνικό τραγούδι. Όχι, όχι, όχι. Γιατί κόλκας με ελληνικά δεν έρχεται. Όταν χωρίζει, φάζει μπάλε ροκ. Ωραία σε μένα τρέλα. Ωραία σε μένα. Δηλαδή, έρχεται και μου λέει, Σταύρο, αισθάνομαι πίεση. Λέει, εγώ δεν πιέζω. Δεν λέω, μη βγεις, μη κάνεις, ποτέ. Για να μη σου λέει. Ναι, αισθάνεσαι πιεσμένη, ναι. Καλά της λέω, να χωρίσουμε, βεβαίως, να χωρίσουμε. Μην έρθεις όμως μόλις πιάσουν τα κρύα, λέω, και πάρεις κανένα τηλέφωνο και μου έρθεις. Ξηγημένα. Καλά, όχι, Σταύρο, έτσι αισθάνομαι, καλά, καλά. Πάλι γυρισμοί κανονικά, τσακινό, ξύδια, άγουσα, τους αλλιάζεις, μονάδες. Ωραία. Sky Meet περνάει Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, τέτοιο καιρό, τηλεφωνάκι. Να τα... Πού είσαι ρε, σπίτι, έλα από εδώ. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Κάνουμε ό,τι κάνουμε το βράδυ, σηκωνόμαστε το πρωί. Πάω εγώ στη δουλειά, αυτή να πάει στο σπίτι της, όπως... Ένα μου λέει, δεν είναι να τα ξαναβρούμε λίγο και τέτοια, λέω, τι λες να σε τηλεώ. Έχω άλλη. Τι έχεις άλλη, έχω άλλη, λέω. Α, είσαι και καβλιάρα ακούσει όλος, καμία δεν είχα, ρε. Δεν είχε, ρε. Δεν είχα, ρε. Απλά επειδή δεν είχε προειδοποιήσει. Έχω άλλη, αφού της έχω, σου λέω, ρε, μην πιάσω τα κρύα και μόρθεις, αφού σας ξέρω, ρε, δεν σας έχω φάει. Σωστό. Με ένα πρόλογο, με κανέναν άλλον. Τόση χαζή πάνω. Έχω δει ένα τρελό πέσιμο από γυναίκα γνωστή, τον Τζακυρόπουλο. Πω. Για πέστε και εγώ δεν το είδα. Τρελό πέσιμο. Είμαστε ένα βράδυ έξω και εκεί ένα τρελό πέσιμο. Δεν λέμε παραπάνω γιατί. Εντάξει, πες φίλε πώς την έπεσε. Πού είμαστε στα μπουζούκια. Α, κατάλαβα. Μιλάμε για πέσιμο τώρα. Όχι, εγώ που είμαι διάσημος δεν μου την πέφτανε έτσι. Τι θες να πεις, τι θες να πεις, δεν είμαστε διάσημοι δηλαδή. Κοίταξε, εγώ, ο Γιώργο και εσύ είμαστε. Αυτό δεν είναι. Όχι, εντάξει. Τι λέει. Δεν είναι. Μάλλον δεν έχεις καταλάβει με ποιο κάνεις εκπομπή, Γιάννη. Γιάννη. Δεν είναι... Εσύ είχες μια αναγνωρισιμότητα αλφα λόγω του ότι είχες παίξει τον μπάσκετ και όλα αυτά και τα υπράγματα. Εγώ είμαι celebrity του αθλητισμού. Μπράβο. Δεν είμαι celebrity του αθλητισμού. Ο Σταύρος είναι του αθλητισμού, αλλά από άλλο πόστο. Αλλά έχει την ίδια ακριβώς αναγνωρισιμότητα γενικότερα στην Ελλάδα. Με τίποτα. Τι? Γιατί δεν το ξέρουν παντού, άμα ρωτήσει κόλκα σε αυτά και τέτοια. Όχι, πρώτο δεν ξέρουν το όνομά του, λένε κόκλα. Ή κόρκα. Το μπερδεύουμε με τον ηθοποιό, ρε. Πάρα και δεις όλα ότι δόξα, αλλά δεν του κόλκα. Ναι. Τραγικό και το Ίκα. Είχε διπλό γέλιο τώρα. Τέλος πάντων, για να κύριε αναγνωρισιμότητα. Και για πες μου, ρε Γιάννη, πώς ήταν από μια ζωή τότε που... Εγώ σε πιστεύω, θα σου πω πώς θα είσαι. Ναι. Πώς ξεκινάει η κουβέντα του κοινού. Εσύ ποιος είναι αυτός ο μαλάκας ο ψηλός. Μπάσκετ θα παίζει. Πώς τι άλλο να κάνει ο ψηλός. Έχεις αυτό τώρα. Ωραία, ναι. Και μετά ρωτάνε μεταξύ τους. Ναι. Λέει ένας, ο Γιαννούλης είναι, μπράβο. Το ξέρω το όνομα, το ξέρω το όνομα. Εσύ ναι. Δεν είσαι λένε και να βαχουδονός, αλλά Γιαννούλης είναι. Έχει κι άλλους. Ωραία. Και σκάει το κομμενάκι και σκάει. Άλλους, ρε. Δεν είσαι ο Γιάννη. Γιατί είναι έχει κι άλλο τώρα, παιδί. Έχει δύο ποδοσφαιριστές Γιάννη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. 15 χρόνια μικρότερη είναι αυτή που μένει. Ναι, ρε, άλλο λέω. Τελικά θα έρθει ο Γιάννη πίσω στον πάγκο. Ο Δημητράκης, όχι, μέχρι τώρα δεν μίλησαν. Ξάδερφό σου είναι, όχι. Ας πούμε ότι είναι ξάδερφό μου, πα και τον φέρουμε. Σωστό και αυτό. Μένα μου αρέσει. Είναι ωραίο. Ωραίο, και εμένα μου αρέσει. Θέλει δύναμη λίγο. Θέλει λίγο... Δεν θέλω να τον κάνω καμία προπόνηση, να τον ισιώσω. Να σου πω πλάκα-πλάκα. Μου πέρασε ψηλό να του κάνει προπόνηση. Ναι. Το κάνει αυτό. Βέβαια το κάνω. Ναι. Βέβαια. Άμα αξίζει. Την πιάνει την μπάλα μέχρι εκεί.
Πώς δεν τον κάνεις να τη βάζει κιόλας μέσα. Κοίταξε, δύο πράγματα δεν πληρώνονται. Το ύψος και ο τσαμπουκάς. Όλα τα άλλα και πληρώνονται και φτιάχνονται. Το ύψος δεν πληρώνεται. Ναι, δεν γίνεται. Ούτε ο τσαμπουκάς. Δεν γίνεται. Οπότε τα φτιάχνουμε. Είμαι 1,82. 1,82. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Σαν τον κολλητό σου το σαγόρ μου λένε 1,80. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι 1,80 το σαγόρ. Ο σαγόρ είναι πιο κοντός από μένα βασικά. Ή να είναι το πολύ το ίδιο. Πόσο είσαι? 1,78. Λοιπόν, 1,78 πρέπει να ήμουν έκδη δημοτικού. Το ξέρω, ρε φίλε. Πόσα κιλά είσαι? Εγώ, 113 κιλά μίσα. 113 μου τρίτη δημοτικού. Ψέματα, μην πεις. Το κοντράστι. Α, ποιος είναι η πιο μεγάλη. Μπράβο, να. Τι να πω, πού να το κοντράρω. Πού, αλλιώς δεν πάει. Τι να κάνουμε. Τι. Πουθενά. Να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα. Για εκπομπή, άμα είναι μετά τις... Τι έγινε, ρε. 3-0 η Ένωση. Έλα, και ο Μπακασέτας γκολ. Ντροπή, κλείστε το. Πώς κλείνει αυτό, δεν πάω. Καλά, πάντως εδώ και 15 λεπτά μονότερμα παίζουν. Οι άλλοι δεν έχουν περάσει την περιοχή του. Λίγε οι Πλατανιέ. Το έβαγε στο τέλος του πρώτου μηχρόνου εκεί που έλεγε μήπως αντέξει. Αυτός δικός μας είναι ο Πατράλης. Και υπάρχει διαφήμιση. Πάω πόσου παίχτε έχει. Μια 50 έχει. 60. 60. Αλήθεια. Μίχελ, φίλε, απλά. Κατάλαβα. Απλά. Να πούμε ότι ο Γιώργος είναι στην Τούμπα. Ο Γιώργος είναι στην Τούμπα, κανονικά. Βέβαια. Ναι, εννοείται. Είναι στην Τούμπα, παίζει τις μουσικάρες εκεί πέρα. Εντάξει. Την ώρα του. Κάνει τους διαγωνισμούς. DJ και εκφωνητής στην Τούμπα. Και εκφωνητής, φίλε. Και εκφωνητής, φίλε. Συγκινητικό αυτό. Αυτό, φίλε, ναι, είναι. Θυμάμαι τότε που πίναμε τον κόλλο μας και ήμασταν ανέμελοι και τι ωραία περνούσαμε. Πού θα το φανταζόμασταν, φίλε. Θα το φανταζόμασταν, φίλε, τώρα θα είμαστε. Ότι θα βρισκόμαστε σε ίδιο γήπεδο. Εσύ θα κάνεις την αναμετάδοση και εγώ θα. Φίλε, μιλάω σε γήπεδο. Μιλάω σε γήπεδο και φεύγω και δεν θυμάμαι πού ήμουν. Ξέρεις πόσες. Τώρα πήγα μια πρόσφατη και κάναμε καλό team. Αλλά ήμουν ψόφιο. Αλλά ήταν ναι. Αλλά και πάλι συμπεριφέρθηκε ήσουν πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Τηρημένων των αναλογιών και αυτά και τέτοια, ναι, συμπεριφέρει και σάψογα. Πάρα πολύ καλά. Εμπειρία. Αυτό, αυτό ακριβώς. Σήμερα που θα μην πας. Δευτέρα βράδυ. Έχει πολλές επιλογές, φίλε. Στην Τούλα, το μπαρ, το κορδελιό με τις κοπέλες. Το σπα μασάζ, αυτό που λέγαμε πριν, τι ώρα κλείνει. Μάλλον κλείνει. Δεν μας σηκώσει για άλλους τηλέφωνο, έχει πρόσωπο. Θα δείξει για μας. Μας περιμένει. Καλύτερη πρόταση για τις καθημερινές, μάλλον και εκεί πέρα είμαστε. Γιατί τώρα Δευτέρα βράδυ στην πόλη. Δυνατό είναι, απλά. Όχι, εγώ λέω γενικότερα τη Δευτέρα βράδυ στην πόλη τώρα. Ήταν και το Black Friday, Saturday, Sunday. Είναι και το πούσο κουδούτου του πού. Μαύρη νύχτα στα βουνά. Όπως το κινητό δεν το γράφει. Το πούσο κουδούτου. Από όλο το σκηνικό, το μόνο που βρίσκω να πούμε σε καλή τιμή είναι μια Samsung Saco. Ναι. Αλλά πολύ δυνατή είναι, φίλε. Μα δηλαδή... τι θα πας στη FIBA. Άκου, ρε. Θα σκάσεις μύτη με αυτό. Άκου. Όχι. Για ταξίδι, ρε. Για ταξίδι. Ωραία. Σάκο. Και είναι το πρώτο ταξίδι της Samsung. Για να καταλάβετε γιατί μπερδευτήκαμε. Για να καταλάβετε γιατί μπερδευτήκαμε. Κάνει Samsung σάκο και κάνει τη φοράει παλτό. Δηλαδή η παράνοια όλη. Τηλέφωνο, παλτό. Ενώ δεν θέλω να πω Samsonite, εντάξει. Ναι, Samsonite τσάντα και κάνει Samsung παλτό. Άντε, βρες την άκρη τώρα με τον κόλπο. Και ρουφάει και την κοιλιά για να κουμπώθει. Εντάξει, και αυτό ναι. Είναι... Δυνατό, δυνατό. Φίλε. Και δεν ταξιδέψαμε με την καινούργια τσάντα. Πήγα να κάνω. Α, την πήρες κανονικά αυτά και. Και έφαγα τη μούντα. Δεν πέταξε. Την πέταξε την τσάντα. Όχι, αλλά. Δεν είδες και γούρικη. Ναι, δεν είδες. Δεν ξεκίνησε με το δεξί. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Να και το χ εκτός έδρας. Ναι, και το χ, να και το χ. Ο Λάζαρος του πάει, ρε. Δεν ξέρω, πήγε να περάσει 12. Το Λιβάκι έβαλε 2, άντε πάμε τώρα, ναι. Τέλος πάντων, αυτό παραμένει 3-0. Αυτό ήθελα να το παίξω τελικό σκορ. Αλλά δεν θα δείξει 3-0, θα μπει και άλλο. Λογικά. Το σκεφτόμουν για 3-0. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Γιαννούλης είναι αναγνωρίσιμος, αυτό λέει. Ναι, το είπαμε αυτό, το είπαμε αυτό. Ότι εμείς είμαστε τίποτα, ένα μηδενικό ρε φίλε, δεν υπάρχουμε στην κοινωνία. Ναι, αλλά είμαι ταπεινός όμως. Μπίλι, βάλε μουσική, αρχίζει τον μπούλινγκ. Δεν τη γλιτώνει σήμερα. Μπίλι, βάλε ένα τραγούδι. Άμα δεν ήμουν ταπεινός, θα πήρα να παίξουμε τον Τζακυρόπουλο μπάσκετ. Σωστό και αυτό. Εντάξει, το έχει. Αυτά είναι μπασκετικός Τζακυρόπουλος, αλλά δεν θα πηγαίνει ποτέ κανείς. Άμα δεν ήταν ταπεινός. Δεν θα δεχόταν άμα ήταν κανένας άλλος να πει πάμε να παίξουμε. Και ο Τζακυρόπουλος θα έλεγε. Και εσύ, αν μου πεις πάμε να παίξουμε μπάσκετ, θα πάω να παίξουμε μαζί μπάσκετ. Οι δυο μας. Πάρε και άλλους 5. Ούτε με νοιάζει, ούτε σας βλέπω. Παίζουμε ένα διπλό να μαζευτούμε 10. Παίζω, δεν έχω πρόβλημα.
Απλά εμείς μαζί. Όχι μαζί, δεν είναι μαζί. Τι μαζί, τι. Κάνουμε μαζί εκπομπή και θα πάμε ανάποδα. Εννοείται. Ξέρεις το μεταξύ αυτή η μόδα τώρα όλοι. Δεν γουστάρουν τους δημοσιογράφους. Βγαίνει ένας παίκτης του ΠΑΟΚ στο Βόλι. Του λέω εσύ για τα media είσαι. Ναι, δεν γουστάρουν τους δημοσιογράφους, μου λέει στον αέρα. Λέω τι να του πω. Ένας είσαι στο Βόλι. Σοβαρά. Επαγγελματίας αυτής είπε αυτό το πράγμα. Ναι, μαγκιά του λέει αγόρι μου. Αλλά δεν σου πω ότι μ' αρέσει κιόλας που τα ακούω. Εντάξει, εσύ, ένας. Το λένε όλοι, ρε, το λένε. Είναι της μόδας. Τώρα δεν γουστάρουν τους δημοσιογράφους, δεν γουστάρουν τους δημοσιογράφους. Αλλά όλοι... Το κακό της υπόθεσης είναι ότι τους παίρνει όλους η μπάλα, κατάλαβες. Αυτό συμβαίνει πάντα σε όλες τις δουλειές και σε όλους τους κλάδους. Για τους μπασκετμπολίστες θα πει ο άλλος, άκα κακομαθημένοι, τώρα το άλλο. Μπράβο, οι ποδοσφαιριστές τα ίδια. Οι ταρίφες είναι όλοι έτσι. Κάλμα λίγο. Σωστό, αλλά άδικο, δεν είναι όλοι έτσι. Πάντα είναι άδικο η γυναίκα και ο Σιλεγιώργο, γιατί τώρα είναι δυνατόν να τους ξέρεις όλους. Ξεκινάμε το βασικά. Εντάξει, όχι. Μιλάμε πάντα για την πλειοψηφία. Είναι δυνατόν να τους παρακολουθήσουν. Και το λένε αυτό το πράγμα και την πλειοψηφία μιλάνε. Για τις γκόμενες το λένε, ξέρω εγώ, ότι όλες είναι έτσι. Ισχύει, ξέρεις. Ξέρεις, γύρισμα. Όχι, και εκεί δεν ισχύει. Και για εμάς ότι είμαστε... Όχι, για εμάς ισχύει. Εντάξει. Θα το αναλύσουμε κι άλλο τώρα, γιατί όσο προχωράει η ανάλυση βλέπω ότι ερχόμαστε σε δύσκολη θέση. Απλά παιδιά είμαστε, απλά παιδιά. Πλατανιάς έχει σκίσει τα δίχτυα. Μηδέν τελικές. Δεν ματιάζουν αυτοί. Στο Β' Γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι τέτοιο. Τι. Κοίτα εδώ, τώρα είσαι ο Πλατανιάς, έχεις φάει τρία μπαλάκια στο 70. Και άμα είσαι ο κόρυβος και πας στον Παναθηναϊκό και τους 50 από το κεφάλι, τι γίνει. Ναι, αλλά θα βάλεις όμως εκεί πέρα. Θα κάνεις και δύο προστάσεις, κάτι θα γίνει. Θα βάλεις, δηλαδή θα πηδήξει ο Γκίστ, θα πάει να πηδήξει την προσπίδα, θα του βάλεις τα μούτρα του, θα τον αγριοκοιτάξεις, θα γελάει ο Γκίστ, αλλά του το έπαιρνες. Θα σε καρφώσεις την μάμα την επόμενη. Δεν είναι ο καλύτερος σύγχρονος ξένος που υπάρχει ο Γκίστ, φίλε. Για μένα πιο πλήρης. Αυτός από τους πιο τίμιους που πέρασαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και ταιριάξε πολύ, μπράβο. Και είναι και παίκτης ομάδας και είναι και στάρ. Δεν ακριβεί άμα πρέπει να πάρει προσπάθεια. Θα την πάρει. Εντάξει, δεν το δίνουν αυτόν την τελευταία. Ναι, αλλά είναι εκεί, δεν κρύβεται, αυτό σου λέω. Είναι φιλότιμος, παίζει ρε, εσύ, είναι καλό. Τους καλύτερους ξένους που πέρασαν τα τελευταία χρόνια στον μπάσκετ. Απίστευτα προσόντα και άλμα. Όλα, όλα, όλα. Ο Μαξίλης είναι μεγάλος, ρε, φίλε, που να πηδάει. Και πηδάει όσο πηδούσε όταν ήρθε. Δηλαδή... Ποιος ρε αυτός. Ναι. Απίστευτο άλμα, ρε. Ναι, πολύ ψηλά φτάνει. Και γρήγορο άλμα. Εκείνη η χρονιά που ήταν του έτο με το Λάσμο, τον θυμάσαι. Δεν θα ξεχάσω ένα μάτσο με τους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό. Και πήγε μια φάση 4-5 πάνω κάτω και τρέχανε εφηδιασμούς και καρφώνανε ένας πίσω από τον άλλον πάνω από όλους τους άλλους. Αφού λέγαμε ότι είχαν πάρει τίποτα τα αυρίνες, τα άλογα τρέχανε πάνω κάτω. Εντάξει, πιάσανε με χασί το Λάσμο. Καλά, εντάξει. Το Λάσμο, τον Κίς πιάσανε. Και το Λάσμο και δεν είναι. Η μεγαλύτερη βλακεία είναι να τιμωρήσει τον αθλητή για χασί. Δηλαδή είναι άλλο, δεν είναι ντόπα, ρε φίλε. Εντάξει. Εντάξει, άλλη συζήτηση αυτή πολύ μεγάλη. Δεν είναι ντόπα. Για άλλα, ναι, μαζί. Εντάξει, το χασί νομίζω είναι 3 μήνες. Ναι, τζάμπα, ρε, ξέρεις τι, επειδή είναι μια τζάμπα η μαστούρα. Όχι, τζάμπα το χρέωμα που τρώσετε, γιατί η κοινωνία τώρα σου μένει. Τώρα που να ξέρει ο άλλος τώρα ότι είναι το ένα είναι έτσι, το άλλο είναι αλλιώς. Ναι, είναι παράνομο, ναι, είναι έτσι, ναι, αυτό είναι αλλιώς. Αυτό θα έλεγα όμως. Δηλαδή από την άλλη παράνομο. Είναι και παράνομο, υπάρχει νόμος που το απαγορεύει. Οπότε και σε τρίπλα το κάνεις σαν αθλητής, δεν λες τώρα σιγά, έλα μωρέ, εντάξει και τέτοια. Θεωρητικά είσαι σε αυτό το επίπεδο τώρα, δεν μιλάμε. Ναι, απλά καλύτερα να σου πω κάτι, ας φάει μια ποινή σαν παράνομη χρήση. Όχι να χρηματική ποινή. Χρηματική, τι προβλέπει ο νόμος τέλος πάντων. Για να μην είναι 3 μήνες τόσο εξοντοτική, να είναι κάποιες αγωνιστικές. Δύο αγωνιστικές, ναι. Ίσα την καταλάβει ότι αδερφέ. Καλά, άλλωσε λίγο. Αυτά δεν είναι σωστά. Τώρα μεθαύριο που θα πας στη FIBA μπορεί να τα καταφέρει να φτάσει στο φαγητό. Αυτά θα πω. Μπορεί να περιμένουν να βγάλει καλεντέρ και τέτοια και θα έχει. Να το μαύρο και να την πίνει. Το καλύτερο θα είναι να περιμένουν όλοι να πούνε τώρα να βρεθούμε τώρα με τον Κόλκα. Να πούμε τώρα θα με, τι, να μας πει τώρα τζάμπα να χάσουμε όλοι και να σκάσει μύτη ο Κόλκας με προτάσεις χαρτιά και, και να μείνουν κάγκελο αυτοί να ψαχτούν. Να πει τι έγινε παιδιά αυτό τώρα. Θα γίνει... Μην τους ανοίξεις και αυτό τα μάτια δηλαδή. Άσε εντάξει. Φτάνει. Ή τουλάχιστον αυτό το πράγμα πρέπει κάποιες στιγμή να... Έχω ζήσει ανθρώπους που λένε τις ιδέες να το πληρωθείς. Και παίρνουν 10.000 το μήνα. 11.000 το μήνα. Ξεργιστικό αυτό, άστο τώρα. Δεν θέλω να το συζητήσω. Είναι σύμβουλοι. Η πιο ωραία δουλειά του πλανήτη είναι να είσαι σύμβουλος. Φοβερό, φοβερό. Ε? Βέβαια, χωρίς να έχεις ευθύνες. Ναι. Τι λες, αδερφέ. Παίρνεις η μαρμίτα. Τι να πω, παιδιά, αυτό, αυτό και αυτό. 10.000. Και μπορεί να μην κάνει τίποτα από αυτά, εντάξει. Τίποτα, τίποτα. Ναι. Και να μην γίνει και τίποτα από αυτά. Ναι, αυτό τίποτα. Λέω. Ναι, ναι, προτάσεις. Σύμβουλες. Πολύ ωραία αυτό. Ωραία, ωραία δουλειά, αυτό να κάνουμε, Γιάννη. Ναι. Άρα κάτι κάνουμε λάθος. Είσαι μεγάλο δημοσιογράφος. Τώρα είμαστε ακόμα ενεργοί. Αυτό είναι για θέση όταν είμαστε μεγαλύτεροι.
Δεν είναι για τώρα, ναι. Όχι, αυτό είναι μύθος νομίζω πλέον. Μύθος είναι αυτό, ρε. Δεν είμαστε κομματικοί εμείς, ρε. Τώρα που είμαστε ακόμα γαμπροί, ρε. Τώρα που είμαστε ωραία ακόμα. Τι, φάμε κανένα. Εντάξει, μπορεί να είναι κανένα εκεί πέρα που να του αρέσει. Να μας βλέπουμε. Άμα θυσιάζεσαι μέσα. Αυτό είναι. Δεν θυσιάζουμε, αλλά να βλέπουν. Το μάτι το. Κοιτάτε. Αποκάλυψη. Να τα. Η εκπομπή αποκάλυψη. Η δεύτερη ώρα συγκλονιστική. Η δεύτερη ώρα θα έχει μόνο μουσική. Όχι μόνο μουσική. Όχι μόνο μουσική, θα έχει και περισσότερη μουσική, εντάξει. Ναι. Έβαλες ένα κομμάτι, ποιο ήταν αυτό. Έβαλα ένα κομμάτι, το Take Me to Infinity. Μια επιτυχία, είναι ένα φιλαράκι μου, ο Γιάννης ο Ευθυμίου, γνωστός και ως Console Training. Και έχει κάνει πολύ καλή επιτυχία αυτή σε όλα τα τσάρτ σε Ελλάδα, ακόμα φυσικά, αλλά και στο εξωτερικό. Πήγε πάρα πολύ καλά. Και είπα να τον τιμήσω έτσι σαν. Ωραία, πρώτο έβαλα δικό μας παιδί. Δικό μας παιδί. Τώρα μετά από εκεί και πέρα θα παίξουμε σε πιο έτσι, γνωστές επιτυχίες. Στα dance floors και όχι μόνο. Βοηθάμε τα δικά μας παιδιά. Εννοείται, εντάξει. Με τα χορευτικά και με αυτά. Έδωσα, ναι, θα βάλω και τα χορευτικά μας τώρα, τα γνωστά αυτά που παίζονται τα τελευταία, ας πούμε, τις επιτυχίες. Εμένα μου βάζει τα κουδίτσα και όπως. Εσένα τα γράφει μόνο, να ξέρεις. Όχι, όχι, το Γιάννη. Εσένας ελληνικά δεν βάζει. Ελληνικά δεν βάζει, αλλά βάζει το κορυφαίο τραγούδι, οπότε είμαστε όλοι παρέα μαζεμένοι. Πέφτουν και παίρνουν που σάψει. Όταν βρισκόμαστε έτσι σε ένα συγκεκριμένο παρέακι, ρε παιδί μου, και σε αντίστοιχη κατάσταση πάρτι, θα κάνουμε push-ups. Πολύ να. Α, πολύ να. Πολύ να χρήσω ζάπη. Και φυσικάνε κάτω και παίρνουν push-ups. Και πάντα πέφτουμε κάτω στο ρεφρέν. Και θα. Να δεις τι παραπεί γυμναστική. Ακριβώς. Σήμερα διάβαζα ένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί που τρέχουν. Πολύ μ' άρεσε. Να ξέρεις. Που τρέχουν, τι εννοείς τρέχουν. Τρέχουν, που κάνουν τζόκινγκ. Δεν το άνοιξα. Το έχω πει. Το έχω πει δεν εγώ το αυτό. Άνοιξα, το πει αλλά εγώ με καλύπτει ο τίτλος. Εγώ το έχω πει αυτό και δεν το πιστεύω. Δεν έδωσα κλικ σε αυτό το αριστούχημα, σε αυτό το τοπώνυμα. Ωραία, αλλά. Okay. Πίσω από αυτούς που πάνε για τρέξιμο, που τρέχουν, που ξαφνικά ξεκινάνε μαραθωνίους και τέτοια, ξεκινάνε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, εγώ πιστεύω. Ξεκάθαρα, φίλε. Ξεκάθαρα, δεν ξέρω, αλλά εγώ το έτσι πιστεύω. Ξεκάθαρα. Μπορεί να μην αρέσει η απόψη μου σε κάποιους, αλλά εγώ είναι κάτι το οποίο το πιστεύω. Έχω και παραδείγματα. Επειδή ξέρω κάτι από Στίβο. Αυτοί που κάνουν τα χιλιόμετρα πολλά δεν μπορεί να συνηθίσει μαζί του. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να συνηθίσει. Δεν μπορεί να πούτε λε καλησπέρα, καλησπέρα. Η Άσου δεν έχει δεύτερη κουβέντα, δεύτερη δεν ανοίξει συζήτηση. Που βάραν κάτι 40 χιλιόμετρα, κάτι τέτοια. Γιατί συμβαίνει αυτό, πιστεύει. Έχουν κλειστεί στον εαυτό του. Έχουν κλειστεί στον εαυτό του. Η γυμναστική του, η προετοιμασία του είναι πολύ περίεργη. Μετράνε, τραγουδάνε μέσα στο κεφάλι του για να βρουν ρυθμό. Ναι. Και δεν θέλουν να του ενοχλεί τίποτα. Γιατί άμα του ενοχλήσει ξαφνικά κουράζονται. Είναι μια τοποθέτηση. Όχι, έτσι όχι, είναι. Έτσι είναι. Έτσι έτσι είναι. Είναι. Όταν αυτοί που κάνουν βάδινγκ, ξέρω 50 χιλιόμετρα, πόσο κάνουν, 32 χιλιόμετρα κάνουν. Όσο κάνει ένας μέσος Γκανέζος για να πάρει γάλα το πρωί. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί ναι. Μέσα μετράνε ή τραγουδάνε. Έχουν δει το ρυθμό. Άμα πα και τον μπερδέψει, τον πει κάτι. Άμα πάω από δίπλα με κανένα. Άρα μπει με τα μπάξι και μεγάλε, τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι. Ψήνεσαι. Μεγάλε, μήπω δεν έχει ώρα. Και να πάρουμε τα μπάξι και να το κάνουμε παρέα και να βάζουμε κομπανάμε. Στα νήσι. Τίποτα. Με τα καπάκι. Public Enemy. Που τα ξέρει. Dr. Alban, hello. Αύριο τέλει με χαγητού. Με αισθανθήκε ωραία. Όχι, δε. Μπρος, στην εκκλησιά, να πάμε δίπλα, το φωνάζουμε. Εντάξει. Ακόμα μια φορά, θες. Πάμε στο break. Είδες, τον έχεις το γάμο, έτοιμο. Και ποιο είναι αυτό, Γιώργο, που παίζει. Αυτό είναι η επιτυχία παγκοσμίως, τέλος πάντων, αυτή την εποχή. Το τραγούδι λέγεται Cola. Cola Blender. Coca-Cola, Cola. Cola, ναι. Ναι, και προέρχεται, τέλος πάντων, από τους Camel Fat and, πώς τον είναι τον άλλο, Eldenbrook. Αυτόν. Τι είναι, Δανή. Θα σε γελάσω να σου πω την αλήθεια. Θα σε κάνω μια ερώτηση, Γιώργο. Έλα, Γιάννη. Πες μου αυτό, τι γίνεται με το Σποζίτο. Με τον Δεσπασίτο, θες να πεις. Δεσπασίτο, ναι. Ισπανικά δεν ξέρω. Εντάξει, εντάξει, μπερδεύτηκε με ένα παίκτη. Δεσπασίτο, Σποζίτο, Σπανταλό να επιζέστησε. Εντάξει, κοίταξε το φαινόμενο αυτό τώρα με τον Δεσπασίτο. Υπάρχει μια εξήγηση όσον αφορά με το promotion και με τον γκέλ που είχε στον κόσμο. Γιατί αυτά τέτοια τραγούδια βγαίνουν εκατομμύρια, δηλαδή τώρα συνέχεια βγαίνουν τέτοιου είδους. Έτσι δεν έγινε και ο Ρίγκι Μάρτιν με ένα τέτοιο παρόμοιο τραγούδι. Ναι, κοίταξε, το marketing από πίσω και το ποιος θα βγει, το ποιος θα γίνει το promotion και το τι θα πει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία των εταιριών και εκεί πέρα δημιουργούνται... 4 δισεκατομμύρια... Και ο Ρίγκι Μάρτιν φαντάσου ότι έγινε τότε που δεν υπήρχαν τα ίντερνετ και τα Facebook και τα Facebook και τα Instagram. Τώρα αυτό το πράγμα φαντάσου ότι έχει γιγαντωθεί τόσο πολύ. Που ανά πάσα ώρα και στιγμή μια επιλογή μπορεί να γίνει. Είχε το κατάλληλο γκέλ, έγινε, το πουλήσανε. Και έγινε αυτό που έγινε. Το τραγούδι σαν τραγούδι πάντως, γιατί κατηγορήθηκε,
Είναι ένα ωραίο τραγούδι αυτή τη κατηγορία. Δεν ήταν ωραίο. Τόσο. Απλά το συγχαθήκαμε γιατί έπαιζε κάποια στιγμή παντού. Δηλαδή μιλούσε, έλεγε στον άλλο καλημέρα και σου έλεγε το Σπασίτο. Και εκεί πέρα κάποια στιγμή. Ναι, μπράβο. Ποιο είναι το τραγούδι που συχαίνεσαι επειδή έπαιζε παντού? Εγώ είμαι του καλλιτεχνικού, μου αρέσουν όλα. Δεν υπάρχει ένα τραγούδι στη ζωή σου που το ακούς και λες όχι ρε, πώς την κάφτα. Δεν υπάρχει. Εγώ έχω. Είμαι στερημένος εγώ από μουσική. Δηλαδή όποιος το βάζει τον θέλω νεκρό εκείνη την ώρα. Πες για να μην το βάλω. Το Passenger. Λέγε ρε, εκεί pop, ναι, 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 το συχαίνομαι. Θα το έχω στα υπόψη μου. Γιατί εμένα μου αρέσει. Είναι τραγουδάρα, ρε αγόρι. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά στον κορεσμό, εσύ λες λόγω κορεσμού ότι πλέον δεν μπορεί να το αντέξει. Ναι, πριν το γράψουν. Και το δεύτερο που συχάθηκα λόγω για τηλεοπτικούς λόγους τότε, που ήταν νούμερο ένα και πολύ δυνατό και τέτοια, ήταν το Losing My Religion από Ellie. Ήθελα να μπω μέσα στην τηλεόραση και να μαχαιρώσω τον τραγουδιστή τους. Εντάξει, αυτό είναι που γίνεται. Και θα πήγα στο δικαστήριο και θα έλεγα και δικαστά, δεν ξέρω. Το κακό με τα τραγούδια που κάνουν επιτυχίες είναι αυτό. Το ότι κάποια στιγμή παίζονται τόσο πολύ και παντού και για τόσο πολύ χρονικό στο διάστημα, στο οποίο φτάνει κάποια στιγμή στο σημείο να τα συχαίνεσαι, να τα ακούς πόσο περισσότερο να τα παίζουμε εμείς. Αλλά από την άλλη πρέπει να είναι εσύ και δεν... το επαγγελματικό στοιχείο στη μέση. Ωραία, δεν υπάρχει μια στιγμή εσύ που λειτουργείς ερασιτεχνικά. Που λες, όχι, δεν θα το βάλω αυτό. Κοίταξε, εγώ τέλος πάντων προσωπικά υπάρχουν τραγούδια πάρα πολλά που μπορεί να θεωρείται επιτυχίες, τα οποία δεν τα βάζω γιατί δεν μου αρέσουν μουσικά σαν μουσική. Το Ντεσπασίτο δεν ήταν ένα από αυτά γιατί μου άρεσε σαν τραγουδάκι. Υπήρχαν όμως άλλα τα οποία παρόλο που μπορεί να ήταν επιτυχίες και να παίζονταν και πιο δυνατά τραγούδια, έτσι, dance, ας πούμε, σκηνής, τα οποία τα συχαινόμουν και δεν τα παίζα ποτέ. Παρόλο που μπορεί να. Επίσης συμβαίνει αυτό πάρα πολύ και με τα ελληνικά. Ναι, φίλε. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια τα οποία μπορεί να τα ζητάνε και να τα παίζουν παντού και από άμα να είναι επιτυχίες νούμερο 1 και εγώ επειδή το συχαίνω μου τραγούδι να μην το βάζω. Για γιατί δεν βάζει ελληνικά, το πρέπει να το εξηγήσει. Δεν είναι ότι δεν βάζω ελληνικά, μα βάζω ελληνικά αφού παίζω και σε γάμους, παίζω και σε τέτοια. Παίζω και σε πάρτι. Ναι. Δεν παίζω, δεν είμαι κλασικός DJ ελληνικών. Δεν θα πάω ποτέ να παίξω μουσική σε ελληνάδικο να στο πω έτσι. Δεν το έχω ρε παιδί μου. Με κουράζει καταρχήν το να παίζω μόνο ένα είδος μουσικής. Όπως δεν θα πάω ποτέ να παίξω μόνο σε χαουζάδικο. Ναι. Ούτε μόνο σε R&B. Γενικά παίζω μουσική που θέλω να έχει αναλλαγές. Αναλόγως και ο κόσμος τι θέλει, γι' αυτό. Και νομίζω ότι γενικότερα ο κόσμος τον πιάνει. Αυτό παιδί, που λένε για τους DJ, δηλαδή ψυχολογείς τον κόσμο, δηλαδή τους βλέπεις, ναι, έτσι. Βλέπεις αντιδράσεις. Και σταμάτα ρε εσύ αμέσως να πετάγεις και τα ξέρεις. Δίπλα του κάθομαι, συνεχώς τον βλέπω. Τι βλέπεις τα μάτια του. Αφού το καταλαβαίνω, το ξέρω. Με τέτοια μάτια που έχει να δω. Κοίταξε, ένα καλό DJ πάντως λένε ότι είτε παίζει σε ένα καφέ, είτε παίζει σε ένα πάρτι, οτιδήποτε. Το νούμερο από τα πρωτεύοντα πράγματα τέλος πάντων και χαρακτηριστικά του για να ξεχωρίσει είναι ότι πρέπει να ψυχολογεί τον κόσμο. Να έχει μια ροή στο παίξιμό σου και να παίζει το παιδί μου το κατάλληλο τραγούδι και να βλέπει την ανταπόκριση. Δεν μπορεί να βάλει ένα τραγούδι που εσύ να πιστεύει εκείνη την ώρα ότι θα γίνει και από κάτω να σε κοιτάνε και συναλλαγή. Πόσα τραγούδια ξέρει απ' έξω. Απ' έξω τώρα, αυτή είναι μεγάλη συζήτηση. Απ' έξω δεν ξέρεις, όσο τα ακούς θα τα μαθαίνεις περισσότερο κιόλας. Πες με ένα νούμερο. Δεν τα έχουμε, δεν υπάρχει νούμερο. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Εγώ πιστεύω για θα μπορείς να έχεις DJ εσύ. Όχι, δεν θυμάμαι τα λόγια. Μα δεν τραγουδήσεις εσύ. Δεν τραγουδήσεις, άμα δεν τραγουδά, εγώ δεν μπορώ να παίζω. Γι' αυτό. Αυτό εννοούσες εμένα, δεν θα ξέρω κι εγώ τα λόγια αλλά παίξω, να σε πω την αλήθεια. Αλλά στην τελική δεν παίζουμε lyrics, παίζουμε μουσική. Μουσική. Εμένα η μουσική μου αρέσει. Εμένα η μουσική, και εγώ περισσότερο τη μουσική κοιτάζω. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, άσχετο, συγγνώμη τώρα, απλά το ξαναείδα. Τι έχει πάει τελευταία και θέλει να μοιάσει στον Κριστιανό Ρονάλντο στον τρόπο που αρέσει. Σε μία θα σου πω εγώ τώρα. Ναι, και εγώ το ξέρω. Σε μία με τον Ολυμπιακό εκεί. Ωραία. Και θα χάσει 70 φάουλ έτσι. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, το πρώτο που βαράει στο μάτι με τον Ολυμπιακό, αν το θυμάσαι, φεύγει στα κεραμίδια. Ποια κεραμίδια, δύο νεκροί στο σταθμό Ειρήνη. Στο... Αυτό, μπράβο. Το δεύτερο βέβαια στο κάρφο, ε. Ναι. Μπήκε εκείνο. Και έκτοτε και όταν είναι για φάουλ, το βαράει έτσι, ε. Και τώρα, άμα έχει καλή γωνία για πλασέ, θα πάει να το βαρέσει πάλι έτσι. Εντάξει, ναι. Και από τα 70 φάουλ, αν θα βάζει τα 3-4, δεν θα βάλει κανένα. Ναι, έτσι, σαν μια παρέθεση. Τι κάνει, ρε. Σούτα ρε, αγοράκι. Τέλος πάντων. Ο Πρωταλιάς πρέπει να έχει το χειρότερο τερματοφύλακα τη ιστορία. Του ποδοσφαίρου γενικότερα. Έτσι, σαν μια παρέθεση λοιπόν σε αυτά που λέγαμε με τα ναι, DJ. Ναι, ναι. Πες για τους γάμους τώρα λίγο. Τι να πω. Είναι ο Γιάννης μια... παντρεύεται συχνά τέλος πάντων. Θέλει να ξέρει ποια είναι η διαδικασία. Και εντάξει, και αν δεν παντρεύεσαι και πηγαίνει συχνά σε γάμους, λίγο πάνω κάτω πλέον την καταλαβαίνει τη διαδικασία. Η γάμη είναι ένα μυστήριο, είναι ένα μυστήριο θέμα. Όπως δες ότι σπάνω όταν έρχονται κάτι θιάδες εκεί πέρα και σου λένε βάλε αυτό, βάλε αυτό. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ είμαι από τους τυχερούς εντός αγωγικών της υπόθεσης, γιατί δεν το έχω αφήσει τόσο ανοιχτό δηλαδή να πάω στον οποιονδήποτε γάμο. Συνήθως έρχονται και με ζητάνε γιατί με έχουν ακούσει και αυτό που πάω και έχουν ακούσει κάπου που παίζω, αυτό θέλουν και εκείνοι στο γάμο τους. Οπότε γλιτώνω πάρα πολύ. Την εντός αγωγικών ζαλάδα. Σίγουρα ηθία. Θα υπάρχει πάντοτε κάποιος συγγενής, θεία, θείος, οτιδήποτε που θα έρθει να σου ζητήσει
είναι το πώς θα το διαχειριστείς το θέμα. Και αν κάτι ταιριάζει ή το έχω, μπορώ και να το βάλω. Αλλά αν κάτι δεν ταιριάζει, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω που είναι δύσκολο. Έχουν περάσει 2-3 ώρες. Μετά θα πούμε μια πόντια. Βάλουμε ποντιακά. Ξέρεις το άσχημα. Μπράβο, ναι, έχει κάτι τέτοια μαγικά. Χορεύουν όλοι ξένα, έρχεται η άλλη, σου ζητάει ένα καρσιλαμά και σου διαλύει τα μυαλά. Κάνεις και ρήμα, ρε μωρέ. Είδες. Ωραία. Επειδή το σκεφτόμαστε το γάμο, τώρα ο Γιάννης είναι κοντά. Εντάξει. Αύριο το πρωί. Και λέμε τώρα τι να κάνουμε. Ένα σοβαρό πονοκέφαλο στο θέμα γάμου που είναι ο DJ, δηλαδή τον έχετε λυμμένο εσείς οι δύο προσωπικά. Ξεκάθαρα. Δηλαδή. Εσύ δεν έχεις ξεκούραστο με το γάμο από εμάς, γιατί δεν βλέπεις το γάμο να έρχεται άλλο. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Τώρα έχει σειρά ο Κόλκας. Θα ήταν χαρά μου. Ο Κόλκας, ο χαρά. Ο Κόλκας δεν είναι sick γιατί δεν έχει ένα γάμο στην πλάτη του. Δεν είσαι sick. Δεν είμαι sick, όχι. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Να έχεις ένα γάμο στην πλάτη σου, φίλε. Ξέρεις τι, μ' αρέσουν περισσότερο οι χωρισμένες με παιδί, όχι οι χωρισμένοι με παιδί. Κοιτάει την εξέλιξη. Στην ουσία σκαπουλάρει το πρώτο βήμα, κατάλαβες. Ναι, δηλαδή. Εντάξει τώρα. Αλλά γενικά δεν είμαι μακριά εγώ από το γάμο, φίλε. Ένα κλικ. Εντάξει. Ένα κλικ, ένα. Είναι η απόφασή σου, νομίζω. Καθαρά. Αυτό, είπε, αυτό ακριβώς. Αυτό είπα. Έχω κάνει, τι μαλακία δεν έχω κάνει. Α, αυτό δεν έχω κάνει. Γιατί έτσι θα το σκεφτώ, όχι πιο σοβαρά. Ναι. Θα έχω βρει και δικηγόρος από πριν, θα έχω κάνει συμβόλαιο. Είπαμε, η οργάνωση, η οργάνωση του μεγαλοδημοσιογράφου. Ναι, 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 θέλει, θέλει μια οργάνωση, τι θέλει. Πες μας, δεν θέλει. Θέλει, παραθέλει. Έτσι, Γιάννη μου θέλει, δεν θέλει. Σε αυτά τα θέματα έπρεπε να... Θέμα είναι να παντρευτείς από αγάπη, να μην παντρευτείς από τίποτα άλλο. Θέμα είναι να αγαπάς... Τι να παντρευτώ από κάτι άλλο, γιατί παντρεύονται άλλο. Έχει πολλές περιπτώσεις. Λεφτά δεν έχει, κάτι κτήματα έχει. Εσύ δεν έχει, λες. Εγώ δεν έχω. Ωραία. Αυτή δεν έχει. Όχι, ναι. Μιλάμε για τις άλλες περιπτώσεις μου, λες που είπες πριν να ρωτιώσω, ναι. Να λες δηλαδή ο γάμος, οι άλλοι γιατί πάνε και παντρεύονται. Έχει περιπτώσεις. Έχει διάφορα. Παλιά θυμάσαι το γαμοδάνειο. Γαμοδάνειο, βέβαια. Που παντρευόταν για να πάρουν δάνειο. Ή ο άλλος παντρευόταν την Ουκρανίδα γιατί φέρει στην Ελλάδα. Είχα πολλές προτάσεις γάμου όταν έπαιζα στην Ουκρανία. Εμείς είχαμε όταν δεν παίζαμε στην Ουκρανία. Άλλες εποχές. Είναι μόδα εκεί, ξέρεις. Ποιο? Άμα σε βρουν μπόσικο, εκεί τι κάνουν οι Ουκρανίδες, δε. Ξέρεις τι θέλουνε. Καλά, δεν θέλουν γάμο, θέλουν γράμμα. Ξέρεις αυτό. Να πάρεις άντε για να φύγουν, ναι. Γράμμα, ότι στέλνεις γράμμα στο κράτος και ναι. Για να τις, ότι θα τις φιλοξενήσεις. Εσύ, ναι. Και εσύ επειδή είσαι καλός άνθρωπος, Γιάννη, φιλοξένησες 12.000 Ουκρανίδες. Δεν φιλοξένησα καμία. Δεν φιλοξένησες. Γι' αυτό πήγα εκεί. Πήγα εκεί και ό,τι έκανα. Οι Ουκρανίδες είναι οι κορεότερες γκόμενες του πλανήτη με διαφορά από τις δεύτερες, παιδιά. Στα ίσα. Πες δε, Γιάννη. Μην τα λέω μόνος, γιατί βρίσκω συμπαράσταση εδώ. Ναι, εντάξει, Γιάννη, πες εσύ που έχεις και εικόνα τουλάχιστον από την ιστορία. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το πω. Δεν έχω πάει, όχι, φίλε. Είναι από τα ταξίδια που θα κάποιες δυνάμω Κιέβου, καλύτερη ομάδα που έχω παίξει. Δυνάμω Κιέβου, ε. Ναι, παίξαμε και τελικό Ευρώπης. Χάσαμε, αλλά δεν πειράζει. Η εμπειρία μετράει, το ταξίδι. Ναι. Το ταξίδι. Από το πρώτο μάτς μέχρι το τελευταίο. Πήραμε πρωτάθλημα, Κύπελλο, εντάξει, τα πήραμε όλα και με. Η Ευρώπη μας έμεινε. Δεν πειράζει, φίλε, εντάξει. Και πέρασε καλά. Πέρασα, ναι, δύο προπονήσεις τη μέρα, ναι, φουλ. Γυμνάστηκα αρκετά. Εντάξει, τότε ήταν σε τόπο επίπεδο, ήταν στα δέκα, δεν ήταν, στα φόρτες σου. Ντούκι, τελείωσαμε. Είχαμε γνωρίσει έναν παίκτη που τον πήρε ο Ηρακλής μετά. Αλλά εμείς τον είχαμε γνωρίσει, αλλά έπαιζε τη Μέταλλο στον Ντόνετσκ και τον Αλιούτα. Μας είχε καρφώσει και μια φορά μετά. Αλλά τον γνωρίσαμε εμείς πριν έρθει στην Ελλάδα. Ο οποίος μας έκανε ολόκληρη ανάλυση για τους Ουκρανίδες, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά, αν είχε κάνει μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο, πιστεύω θα τον είχαν τιμήσει με. Νομπέλ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ρουμάνος, κοντός. Με χέτι. Όχι, όχι. Ρουμανόφατσα. Ρουμανός είναι επάγγελμα, δεν είναι εθνικότητα, ναι. Όχι, δεν είχε χέτι, ναι. Κανονικός. Και φίλε, διατριβή. Το έχει μελετήσει το θέμα. Με ζώδια, με... Όλο το πακέτο. Δεν κανονικά. Πλανήτες, χάρτες, κορκιούς, οροσκόπους και τέτοια. Πολύ ωραία. Τι γέλιο βγάλαμε. Για γάμο πήγαινε αυτό δηλαδή. Οι μεγαλύτεροι πανηγυρισμοί μετά από ήττα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Άρα θα σα το πω τώρα. Άντε, πες το γι' αυτό. Του άρεσε τόσα χρόνια από τότε. Παίζουμε με τη Σαχτάρ στον Ντόνετσκ. Δεύτερη φορά. Ποια χρονιά? 2004 ή 2005. Το 2005.
Το 5. Με την Eurovision. Το 5 παίζουμε προκριματικά με Metalurg. Ναι. Και στην κλήρωση των ομίλων παίζουμε με Σαχτάρ. Και βγαίνει ακροατή στο νερά και μου λέει το μυθικό. Άντε Σταύρο, ευκαιρία, δεις και τα παιδιά σου. Δυνατός. Καλός, φίλε, ακόμα το θυμάμαι. Ωραία. Και πάμε εκεί, παιδιά, με γούμενο πρόεδρο. Εκεί έχει ένα ξενοδοχείο όλο και όλο, τον Ντόμπας Παλάς. Εκεί μένατε. Σαν τεράστιο. Όχι, στο Κίεβο ήμουν εγώ. Όταν παίξατε με τη Σαχτάρ, δηλαδή είχε η ομάδα. Στην Περό πηγαίναμε, δηλαδή είμαστε με ιδιωτικό αεροπλάνο πηγαίναμε. Σου παράμιλα. Βέβαια. Τέλος Αλεξάνδρ Βολκόφ πρόεδρος. Ω, Σάσα. Σάσα. Και άκουρε, παίζουμε το παιχνίδι. Μας φάζει ένας Ιρλανδός διαιτητής. Ένα πέραντι στο Χασιώτη δεν υπήρχε με τίποτα, μέσα στα νεύρα όλοι. Χασιώτη, ρε φίλε. Ναι. Χάνουμε ένα 0, γυρνάμε στο ξενοδοχείο να πάρουμε τις βαλίτσες να φύγουμε αεροδρόμιο. Παίκτες, δημοσιογράφοι, οπαδοί και παρατρεχάμενοι στο ίδιο ξενοδοχείο. Και ο Αχμέτοφ στο ίδιο ξενοδοχείο. Με τους τύπους με τα αυτόματα παντού. Βγαίνει ο γούμενος σε ένα σκαλάκι, δεν το ξεχάσω ποτέ. Να φύγουμε τώρα. Εμείς οι παίκτες τις προηγούμενες μέρες, δύο, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Αφού έχουν παιχνίδι. Νομίζεις. Τους είχε καραούλιο. Ο Ιωσήφιδης, ρε, και ο δικός σου, την τρίτη μέρα έγιναν αυτά που λες, αφού εκεί ήμασταν. Ωραία, τρίτη, και καπάκι, ανακοινώνει ο γούμενος, το μυθικό. Παιδιά, η αεροπορική εταιρεία έκλεισε, αυτό το πρόβλημα μας πήγε. Έκλεισε εταιρεία. Έκλεισε εταιρεία, ναι. Στην αρχή μας είπε ότι χάλασε το πλάνο, αλλά παπάς ήταν. Ναι. Λέει, θα μείνουμε ένα βράδυ εδώ. Και γυρνάω, δεν έχω δει τόσους άντρες να αγκαλιάζονται ταυτόχρονα. Από τη χαρά. Αγκαλιές, φιλιά, ναι, πούλτι, μπράβο, έτσι. Έτσι. Τι ευκαιρία παρουσιάστηκε. Παιδιά, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν με το ξενοδοχείο. Κατάλαβα. Και γυρνάμε και γράφει ο Σαράντης Πανταζής στην αθλητική Βορείου Ελλάδος. Τότε δεν έχουμε roaming, μας παίρνουν στο σταθερό. Ναι, ναι, ναι. Με αυτές, ναι, ναι, που είχαμε. Ωραία. Και μας παίρνουν στο σταθερό και στο 300 τάδε ήμουν εγώ. Και βγαίνω σε άντρες με πρωτοσέλιδο, με μία βίζα ξεφονταριστή. όλο το πρωτοσέλιδο. Ωραία. Όργια στον τρίτο όροφο. πέντε ορόφους έχει. Το δικό μου. Το δικό μας δηλαδή. Σε παρακαλώ τώρα, ρε φίλε. και γίνεται αυτό το πράγμα. Και θέλω να το σκοτώσω, φίλε. Όλο το ξενοδοχείο γινόταν χαμός, κυκλοφορούσαν οι γυμνές εκεί πέρα. Πάω για φαΐ με την τότε. Λέω, εντάξει, δεν το είδε το ποδοσφαίρο, δεν το είδε το ποδοσφαίρο. Δεν γίνεται να μην το δει. Κάνει σε μια φάση, κάνει μια το χέρι στην τσάντα, μου λέει Σταύρο, να σου πω κάτι. Ακούω εφημερίδα. Λέω, ναι, ανοίγει η εφημερίδα. Τι είναι αυτό, δεν μ' άφησε να δουλέψω. Πω. Εγώ δεν είχα κάνει κάτι, άρε. Φάμε εμεί το χρέωμα, ρε Γιώργο. Εντάξει, ρε Σταύρο. Ναι, τι. Εντάξει. Φάμε εμεί το χρέωμα. Εντάξει. Και ξεκινά τον Παλογιάννη. Δεν μπορούσα να το χωνέψω. Δεν μπορούσα να το χωνέψω αυτό το πρωτοσέλιδο με τίποτα. Γιατί από τους πέντε ορόφους πέτυχε το δικό μου. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, ήσουν άτυχος. Εσύ πήρες τηλέφωνο στη δικιά σου από την Ουκρανία. Και τα γύρισα, ρε. Και πού ξέρετε σε ποιο δωμάτιο ήσουν. Αφού με έπαιρνε στο σταθερό, ρε. Στο 300 τάδε. Δεν είχαμε. Καλά, έβαλε την άλλη, σε παίρνει τηλέφωνο. Ρε, εσύ ήθελε το τηλέφωνο. Ναι, ρε, εντάξει. Δεν είχε χάσει. Ναι, τι να σε πει, τι, δύο μέρες αλήθεια. Ναι, φιλεγόμενες είναι, θέλουν να έχουν τρέφα, σου μιλήσουν λίγο, εντάξει. Τι να κάνουν. Λες και δεν ξέρεις, εσύ, Γιάννη, τώρα από γυναίκες, πώς είναι, λέει, και τι κάνουνε. Θα με πάρει τηλέφωνο την ώρα που είμαι σε δουλειά. Στην Ουκρανία, ναι, θα σε πάρει. Θα σε πάρει. Θα σε έπαιρνε εδώ στην Ουκρανία. Τι. Άμα τελείωνε το μάτς, δηλαδή, δεν ήθελε. 2-8 είμαι. Έλα, ρε Γιάννη. Το Γιάννη ξαφνικά, αλλά κάνει στην Αμερική. Εγώ πιστεύω ότι θα έπαιρνε στην Δυναμό, μου πιάσουν τότε. Τώρα, τη συζήτηση. Ε, τη συζήτηση, πιάσουν τότε. Ποια έχεις πουλήσει, παπά, εδώ, ότι έχετε σχέση. Μία να έχεις όταν έχεις. Δεν, δεν ήρθα. Δύο μέρες τα Χριστούγεννα μόνο πήρα μάδια. Τότε, ρε μαλάκα, ήταν σε φουλ πασιόν κατάσταση. Φίλε, δύο προπονήσεις τη μέρα. Είναι ο Βέλλα που κοπάζει τον προπονητή στο μεταξύ. Το ξέρω. Πολύ κρύο, δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι μας. Είπαμε, εκπομπή είναι αφιερωμένη στο bullying σήμερα. Μείον 25 είχε. Ξεκινάει να χιονίζει.
15 Οκτωβρίου, στα μάτια χιονίζει 15 Απριλίου, 6 μήνες. Πω. Τελευταία ιστορία, πάμε στο διάλειμμα. Παίζουμε στο Καζάν. Περίμενε λίγο. Είδες που λέει ιστορίες. Ναι, που να έπαιζε κιόλα. Φαντάσου. Που να έπαιζε. Που να ήταν και αθλητή. Δηλαδή που να ήταν αυτό. Μα σαν αθλητή θα είναι όμω. Τα ταξίδια που έχει κάνει. Δηλαδή μαζί με την ομάδα. Τα ταξίδια. Εμεί πηγαίναμε από το ξενοδοχείο στο γήπεδο, αεροδρόμιο πίσω αυτό. Εσεί δημοσιογράφοι. Σα βλέπαμε με τι τσάντε. Εγώ τσάντα. Ουκρανία που είχαν έρθει. Όλοι πήγανε και γυρίσαμε και τη μαλακία του καπέλο. Εντάξει, αυτό είναι εσύ τώρα σαν να πηγαίνει στοιχείο και να μην φασμαστήχα. Δεν γίνεται. Εγώ δεν είχα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων. Παρομοίωση μαγική. Είναι διαδρομή. Ναι. Πάμε στο Καζάν. Και έχω μια δωματιάρα. Όλοι τζάμι. Μόνο Ρωσία δουλεύει όμως. Εγώ αυτό που η κληροτίδα. Η κληροτίδα. Τι να κάνω. Στο ποτάμι. Και καλά το είπες. Ξέρεις ποιος έπεσε μέσα στο ποτάμι αυτό. Οπα. Ο Καμπάλα. Θυμάσαι τον Καμπάλα. Ένας ο Φαλακρός. Όχι. Ο Λετωνός. Το πεντάρι. Έφυγε μέσα εκεί. Έπαιζε στην Ούνιξ Καζάν. Το αμάξι. Το άπλο ο Ρωμένο. Φάχαλα. Έζησε. Έσπασε το τζάμι, πρόλαβε το. Θα πνιγόταν. Ναι, γιατί εκεί η θερμοκρασία πέρασε και μείον 70. Ναι, καλά. Εκεί ήταν η πιο κρύα πόλη που έχω φάει στη ζωή μου. Ναι, και λέω τώρα εγώ. Παίζουμε 30 Σεπτεμβρίου. Βρίσκω, σκέφτομαι τώρα κάνω έργα γιατί βλέπω τι τζαμαρίε. Σκέφτομαι παλάμε, έτσι, αυτά. Δηλαδή που έχω κάνει έργο στο κεφάλι. Έχει δει εσύ, ναι. Ναι. Τα 8 ποιοτικά λεπτά. Κοίτα, τα 8. Τότε είναι πιο μικρό, ήταν 11. 11. Πατάω το μηχάνημα για να βγει η ζέστη. 10 Σεπτεμβρίου, 0 βαθμού. Ωραία, πατάω το κουμπί. Λέω τι κάνει αυτό, ρε. Για να βγάζει κρύο. Παίρνω το τηλέφωνο, έχει πρόβλημα, λέω θέρμανση. Κάντε κάτι, λέει, είναι κλειστή, λέει, και δίκη θέρμανση. Ωραία, λέω, ανοίξτε την. Ναι, ρε παιδιά. Και μου λέει, κόμπερα το παιδικό, όχι δικιά μας, της πόλης. Ναι, ρε. Καλά, δεν το ξέρεις αυτό. Και μου εκεί που κάνω, πού να φαντάσεις τώρα, Γιάννη, μην δεν ακούσα. Στα ανατολικά κράτη, στα κομμουνιστικά κράτη αυτά, σου λέω, ανοίγει το καλοριφέρ, όλες τις πόλεις, δεν έχει ρεύμα και τέτοια, δεν πληρώνεις τέτοια πράγματα, ζέστης και αυτά, ανοίγει 15 Οκτωβρίου. Κεντρικές παροχές. Δεν, 24 Αυγούστου. 4 Οκτωβρίου άνοιγε. Και εμείς παίζαμε 30 Σεπτεμβρίου. Και από εκεί που βλέπα έργα. Ναι, δεν τηλέφωνο, φέρνει καμιά ηλεκτρική καλοριφέρ, 5 κουβέρτες. Κατάλαβα. Πάντα έργα. Γι' αυτό γελούσαν όλοι με τις μπαμπούσκες. Μπαμπούσκα σημαίνει γιαγιά, ρε. Εντάξει, ρε. Μάθαμε και 5 Ρώσικα. Άρε, γεια. Να κοσμιοποιήσει, ρε. Όχι μπαμπούσκες, αυτό το καπέλο το κλασικό. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και ερχόμαστε για το τελευταίο ποιοτικό μισάωρο. Έτσι, μπράβο. Να είμαστε πάλι πίσω για να μπούμε στην τελική ευθεία. Γιώργος Τσακυρόπουλος, μεγάλος DJ Τσακυρό εδώ μαζί μας. Γιάννης Γιαννούλης, δεξιά μου. Έλα, κοιτάξτε λίγο εδώ, ρε. Έτσι, έτσι. Μια, και μια, τα selfie. Μια selfie, ναι. Ένα selfie, ναι, κανονικά. Βάλε και καρδούλα. Θα βάλω τα πάντα, μην ανησυχείτε. Έχετε δει τι έχει γίνει στη Βουλή σήμερα, έχετε πάρει χαμπάρι. Ναι, έχω πάρει χαμπάρι, έβλεπα. Ο πατέρας μου δηλαδή έβλεπε και μέσα εκεί πέρα έβλεπα και εγώ τι γίνεται. Τσίπρας και Καμένος, επίθεση σε Μαρινάκη, Αλαφούζο, Μητσοτάκη και να ακούς τώρα, λες και μιλάμε τώρα οι δυο μας κανονικά, εντάξει. Χοντρή επίθεση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ξεφύγει η κατάσταση, φίλε, στη Βουλή και ξεφύγει και επικοινωνιακά στα ΜΜΕ. Δηλαδή, ω ένα βαθμό έχει δίκιο ο Τσίπρας με τον Καμένο. Γράφονται όργια. Και. Πάντως είναι η πρώτη φορά που οι πολιτικοί την πέφτουν σε πρόεδρο ομάδων. Ε? Ναι, γιατί δεν είναι. Φίλε, ξεφύγει αυτό. Άμα δει τι γράφουν τα νέα, το Βήμα και αυτά, τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια αν είναι το ίδιο του Μαρινάκη γραμμή, δεν είσαι και εκεί μέσα. Ναι. Αλλά εικάζεις ότι τον Καμένο τώρα τον κυνηγάνε για όπλα που πούλησε. Σαν υπουργός. Ναι, εγώ που πούλησε κάτι όπλα στην Σαουδική Αραβία. Ναι. Ωραία. Τα χαλασμένα που λέγανε. Τέλος πάντων, κάποια. Δεν, ξέρω, δεν είμαι και ειδικός, ναι, αλλά προφανώς δεν έδωσε και την αβαγκάντα. Ναι. Τα πούλησε αυτά. Ωραία. Έτσι. Και τον χρεώσαν όργια. Όχι ότι είναι κανένας Άγιος ο Καμένος, δεν ξέρει ποιος είναι ο Καμένος, εντάξει. Αλλά αντέδρασε, φίλε, πολύ πινελίκι. Αυτός ορμάει συνέχεια στο Μαρινάκι, ε. Ορμάει στα ίσα, φίλε.
στα ίσα. Είναι λόγω τρέλας, είναι γιατί του χειρίζει το μυαλό, είναι δε μασάει, δεν ξέρω. Πραγματικά. Πρέπει να έχει, ξέρεις αυτός, δεν πρέπει να ορμήξεις έτσι πράγμα, δεν έχεις αποδείξεις τώρα γεραίες, δεν μιλάς έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό, εσύ, είναι και ότι ο άλλος κατηγορείται για 15 πράγματα. Τελικά παραιτήθηκαν αυτοί οι πρόεδροι. Ναι, ναι. Τι... Ότι κατηγορείται ο άλλος για 15 πράγματα. Και αυτός δηλαδή δεν κάνει κάτι. Και αυτός δεν κάνει κάτι, ρε παιδί μου, λίγο να κρυφτεί κάτι. Ναι, τίποτα. Βοήθα λίγο την κατάσταση. Παντού μέσα είσαι, ρε φίλε. Δηλαδή, μια πέτρα από κάτω είσαι. Την έλεγα την Ατάκα τώρα, αλλά δεν μπορώ. Είναι ραδιοφωνική εκπομπή, γι' αυτό καταλάβαμε όλοι νομίζω ποια Ατάκα θέλω να πούμε. Δεν γίνεται. Αν και με τους φίλους του Ολυμπιακού δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εσύ. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάμε διακοπές από τη Λάρισα και κάτω. Γιατί η Χαλκιδική βρέθηκε για άλλο ένα καλοκαίρι. Κόλκας. Για 15 χρόνια. Που είναι στα ΜΜΕ. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο το να πας διακοπές μακριά, Γιάννη μου. Βενζίνες, ιστορίες τώρα. Είναι. Δεύτερο ποδαράκι, πας και χώνεσαι. Τι μαχαζί είναι αυτό. Παίζει αυτό. Pornhub, φίλε. Τι έγινε τώρα αυτό, πώς προέκυψε αυτό. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Άνοιξε ένα pop-up κατάστημα σεξουαλικών βοηθημάτων. Μάλιστα. Ναι, είναι πολύ μόνο αυτά τα τελευταία χρόνια. Τα πω. Γιώργο μου, καμιά φορά. Σταύρο μου, δόξα τω Θεώ, όχι, δεν έχω. Δεν έχεις. Εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση. Αν θέλει τίποτα, βγαίνει κάτι για τι 4 λεπτά, να σου δανείσει. Έχω κι άλλου φίλου που έχουν κατά καιρού προ την ίδια φορά. Από αυτά, Σταύρο, δόξα τω Θεώ. Από οργάνωση είμαστε τέλεια. Οργάνωση να υπάρχει, φίλε. Αχρίαστα να είναι. Αχρίαστα να είναι. Αχρίαστα να είναι. Αλλά οι φίλοι στα δύσκολα. Γιατί δεν έχετε παιχνίδια. Παιχνίδια έχουμε. Τέτοια δεν έχουμε. Παιχνίδια. Παιχνίδια. Pac-Man. Bubble Bubble. Και στο κινητό. Έβαζα ένα δεκάρικο. 3 ώρες. Δεν έχανα ποτέ. Με τον μπλε. Με τον μπλε έπαιζε και εσύ. Εγώ με τον μπλε ήθελα. Το πράσινο ήταν λίγο κρυβιστικό. Το άλλο, Double Dragon, έπαιζε. Όχι, ρε. Δεν έπαιξα. Double Dragon. Έπαιζα στα αλήθεια Double Dragon. Double Dragon, φίλε, ωραίο. Double Dragon. Το πρώτο με ξύλο ήταν. Ναι. Με ποια ξεκίνησε ηλεκτρονικά. Bubble Bubble, ρε. Α, εσύ. Ένα χρόνο διαφορά έχουμε. Τι Bubble Bubble, εμεί παίζαμε, ρε φίλε, το Pac-Man. Pac-Man, πώ. Το ποδοσφαιράκι, το επιτραπέζιο εκείνο. Το ποδοσφαιράκι εκείνο, εκεί το πρώτο. Το Flow το θυμάσαι. Εγώ είμαι Καναδό. Πρώτα γίνανε εκεί και μετά ήρθαν εδώ. Άντε τζομπανάρι. Δηλαδή εσύ είχες Bubble Bubble, ξέρω εγώ, σε ηλικία 5-6 χρονών παίζαμε ναι. Pac-Man. Ναι. Τι είναι το Bubble Bubble και το ήρθε μετά από 20 χρόνια εδώ. Τι είναι νομίζεις ότι ήρθε, πρώτα ήρθε εδώ. Όχι, πρώτα ήταν Σταυρούπολη εκεί. Ήρθε. Τι, πού. Καλά, Σταυρούπολη. Εντάξει. Μπροστά σου, εντάξει. Πρώτα. Δεκαετία μπιλιαρδάδικα. Αυτό σου λέω. Ένα, τη δεκαετία του 90. Εμείς το ήταν πολύ update. Ήταν πολύ update. Έφυγε από την Τούμπα, λεωφορείο. Τρία λεωφορεία μέχρι να φτάσω και πήγαινε στο, πίσω από το γήπεδο του Παύλου Μερά. Ναι, εκεί πήγαινε. Του Παύλου Μερά τα γραφεία, ναι. Όταν ήμουν εγώ μικρός, είχαν ηλεκτρονικά κανονικά μέσα. Όλα, ό,τι είχε βγει. Στη Θεσσαλονίκη πώς ήταν τα ηλεκτρονικά. Μπλιμπλίκια, όχι. Τι, πώς τα λένε αυτό. Τι, πώς τα λένε εδώ. Εμείς την καρύτητα με φλιμπεράκια. Όλα φλιμπερ. Όλα, ε. Όλα. Όχι, και ναι. Αμερικάνικο το μεγάλο. Με την μπάλα. Φλίπερ ήταν μόνο αυτά, ρε Γιάννη, τα φλίπερ. Τα άλλα όλα ήταν ηλεκτρονικά. Φίλες, δεν τελείωσα ποτέ. Δεν τελείωσα ποτέ χωρίς τίλτ. Ναι, χωρίς πορσιά δεν τελείωνε. Γιατί έτσι. Εγώ γελούσα γιατί στο καφενείο που άλλαζε ο πατέρας μου έπαιζαν οι πόντι φλίπερ και ήθελαν να βάλουν την μπάλα στην τρύπα. Ρε. Ναι. Και είναι και στο τριμπίν μου, στο τριμπίν, στο τριμπίν. Και πήγε να δει στο φλίπερ. Στο τριμπίν. Το τριμπίν. Το τριμπίν. Ωραία είναι αυτά, φίλε. Για καφέ που πήγαινες. Πιτσιρικά. Πιτσιρικά, ναι, μόλις άρχισε να καταλάβει. Είχαμε και στη γειτονιά, ρε. Εντάξει. Εκεί. Κέντρο μια φορά τη βδομάδα πήγαμε, μια 15. Κέντρο ήταν υπερατλαντικό όταν ήμασταν μικροί, δε. Κέντρο πηγαίναμε για πλώσουμε τη ΔΕΗ, γιατί δεν είχε στη γειτονιά. Εσύ καιρό που πήγαινες. Εγώ ξεκίνησα να βγαίνω και αργά. Εγώ έπαιζα τότε πάρα πολύ μπάσκετ. Δηλαδή ξεκίνησα να βγαίνω πολύ αργά με ένα φιλαράκι. Όταν με κατέβασε πρώτη φορά στο κέντρο, πάμε να πιούμε μια μπύρα. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι θα πάρουμε κάτι σαν τη Σκάιζερ που παίρναμε στο σπίτι. Ο πατέρας μου ήταν παραγγέλαμε για μια μέρα μεσημέρι πίτσα. Και λέω θα πάμε να πιούμε μια μπύρα. Πού να καταλάβω τότε, αύγαλτο εντελώς.
Άργησα όμως πολύ. Σε ποιο μαγαζί πήγε, πού να είμαστε, Αχίλιον πηγαίναμε. Αχίλιον, Στο κέντρο όταν κατέβηκα, δηλαδή εγώ πρώτη φορά και σχετικά μεγάλο ηλικία πήγαινα εκεί. Εγώ τότε. Άρωμα. Το άρωμα ήταν μεγάλο για μένα, ήταν λίγο σκληρό. Εγώ ήμουν λίγο πιο φλόρες. Λέω τώρα έβγαλε το σκυπέρα, κατέβαινα και καλά. Μελάκι. Με τον Αρκουδιάρη στην πόρτα. Τρώω καμπροπόνης ρε πολύ. Μελάκι ρε με καφεδάκι. Λάξ, πώς έχει δει αν μιλήσει. Σωστό, ναι. Λάξ. Πώς έχει δει το... Καλά δεν βλέπει. Τόσο πολλά που... Θεός, Θεός. Λάξ, πρέπει να έχει 9,5 μοιοπία. Μπορεί να είναι το πιο δυνατό παιδί που υπάρχει στον πλανήτη. Δηλαδή... Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ναι, δεν είσαι για κανείς χιούμορ. Αυτές τι κάνατε, δηλαδή. Πήγαν ρε, σε ένα κατάστημα. Από pub, ξέρεις τι είναι. Αυτό είναι μια νέα μόδα που γίνεται και με μπάρες και με τέτοια γενικότερα που υπάρχει τα τελευταία 2-3 χρόνια στην Ευρώπη. Και όχι μόνο. Ξέρεις τι θέλω να το κάνω Ολυμπιακό άθλημα, Το pop-up. Όχι, το. Ποιο, το pole dance. Το pole dance το ξέρω. Εγώ τώρα λέω για αυτό που ρωτάει εδώ πέρα πέρα τι κάνανε. Βρίσκεις ένα χώρο και δημιουργείς, παραδείγματος χάρη πηγαίνει ένα μπαρ που αυτό και κάνεις ένα χώρο εκεί πέρα για μία μέρα. Μεταμορφώνεται σε μπαρ, μεταμορφώνεται το χώρο. Γίνεται εκεί πέρα εγκατάσταση. Πηγαίνει ο κόσμος, πίνει κανονικά τα ποτά του, φεύγει. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν πρέπει να κάνουν και αυτό εδώ πέρα οι, οι τύποι στο Pornhub. Δεν τις λες και αποκαλυπτικές, αυτό δεν το κάθεσαι που θέλει. Όχι, είναι σε μαγαζί αυτό τώρα προφανώς και έχουν πάει εκεί πέρα και έχουν βγάλει. Να εδώ πέρα γράφουν. Εδώ, σώρο, μόνο, τι παιχνίδια. Ναι, αλλά η συγκεκριμένη είναι Pornstar. Την ξέρουμε, φίλε. Εντάξει, συγγνώμη. Ποια είναι. Ποια είναι τώρα, η Τασούλα. Ποια είναι, κάποιοι συγκρατήσουν και ονόματα, αλλά έχει δουλευτεί το. Ναι, τέλος πάντων είναι αυτά δηλαδή, και εντάξει, αυτό είναι. Τι άλλο να κάνανε εσύ, pop-up. Μήπως δοκιμάζανε και τα παιδιά. Όχι, εντάξει. Αυτό ήταν το μεγάλο ερωτηματικό. Όχι, τώρα, όχι. Όπως φαίνεται ποιος έκανε εκπομπή πριν, Football League News. Ας το βράδυ. Και αυτή η ψυχή έχουν, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Μην τα αφήνεις. Εντάξει. Κλείνεται. Βλέπεις, εδώ το μεγάλο το project. Φλάσιο Τσόσιτς. Ένα σένα την κάνω στην άκρη, σαν τον έχω με τον Λεπρό. Πού το ξέρεις. Πού είναι στη φυλακή ο Λεπρός, είναι μέναν στην φυλακή μέσα. Φεύγει το χέρι σε κάποια φάση, πέφτει κάτω. Του φεύγει το πόδι, του φεύγει τα αυτή. Γυρνάει ο συγκρατούμενος, του λέει, την κάνουμε σιγά σιγά. Παλιό καλό. Παλιό κλασικό και μα σου δίνει και εικόνα, ρε. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα λεγόντα που σου δίνουν και εικόνα. Δηλαδή που το σκέφτεσαι και λες τώρα να είναι στη φυλακή, είναι έτσι. Το μισό ανέκδοτο αυτό ήταν. Εσύ να περάσει τον άλλο την εικόνα, να τον βάλει να το νιώσει. Τέλος πάντων, Γιαννούλη, έχεις άλλα δύο λεπτά να κάνεις να μιλήσει για σένα. Τι να πει έτσι, ξέρω έτσι που το λέει. Έτσι, έτσι. Google αρέμε, ρε φίλε. Google me. Google me. Λάκα, πάγα το Wikipedia, δεν λες να γράφει για τον Γιάννη Γιαννούλη, το έχεις ψάξει ποτέ. Σίγουρα θα. 6 σελίδες έχει. Το έχει ψάξει ο Γιάννης ο Γιαννούλης, εντάξει, μα αρκεί αυτό. Έχει 6 σελίδες. Θα το βρω εγώ τώρα. Έχεις βάλει ότι κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο με τον Σταύρο Κόρκα και τέτοια. Ναι, γιατί μπορείς να προσθέσεις πληροφορίες. Α, δεν το ήξερα. Ναι, μου το έχεις ξαναπεί αυτό, δεν το ξέρω. Έρχεται ένας, πες μου. Γι' αυτό είναι ο μεγάλο δημοσιογράφος. Εντάξει, είμαστε στο 6-1, πρώτοι είμαστε. Ναι. Πόσο κερδίσατε αυτούς που παίξατε τώρα, πώς λεγόταν. Σέρες. Τι σέρες, αφού άλλο όνομα έχουν, το είδα. Σέρες, τι. Δεν θυμάσαι πόσους λένε. Ναι, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Ήταν ωραία. Σέρες. Ο Μπέρνθι το θυμόταν στην Α1. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Ναι. Του κέρδισα 20 πόντους, απλά ξεκούραστε. Τι πλάβλε κάνει. Όχι, δεν έπαιξα πολύ. 6 λεπτά έπαιξα. Ωραία. Γιατί? Εντάξει, δεν γιατί ο προπονητής τώρα δεν ξέρω, δεν με φάει σιγά-σιγά. Αμαν. Έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα, αλλά ξέρεις. Πρέπει να βρίσκω ρυθμό, να τρέχω, να γυμνάζω, να κάνω. Άρα, 3 λεπτά μπες, 3 λεπτά βγες. Coach, έχουμε θέμα. Coach, εντάξει, μπορεί να διαβάσει αύριο. 6-1 η ομάδα και όμως έχουμε θέμα. Βλέπεις ακόμα και σε καλύτερες οικογένειες. Τι συμβαίνει με Γιαννούλη στη ΜΕΝ. Δυσαρέσκεια εξέφρασε ο γνωστός καλαθοσφαιριστής για τον τρόπο χρησιμοποίησης. Πώς τον τρόπο τι? Coach. Α, δεν λέμε το όνομά του. Ναι, δεν λέμε το όνομά του. Γιατί είναι ο coach απλά. Υποτιμητικά, ξέρεις. Όχι, ίσα ίσα. Μιλες μαλάκι. Ίσα ίσα. Εδώ, ρε φίλε, αφού θα τον κυνηγήσουμε, αφού θα τον κυνηγήσουμε μηντιακά, δεν σε βάζει. Όχι, με βάζει. Ναι, θα χρησιμοποιούμε το όνομά του. Εντάξει, όχι, το coach είναι coach. Η ομάδα ρολόι, μπαμ, 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 φύγαμε 15 πόντους στα πρώτα 3 λεπτά. Α, γι' αυτό δεν σε έβαλε. Ναι, να με ξεκουράσει.
Α. Γιατί είχα κι άλλον αγώνα. Απλά έκανε το λάθος να μην σε ρωτήσει. Αυτό, καταλάβες. Δεν σε ρώτησε. Όχι, και μπορεί να ήταν και στα πλαίσια του rotation. Οπότε να μαζί σου, δεν ήξερα πώς πήγε το παιχνίδι, φίλε. Να πάρουν το σίγμα και οι νεαροί. Ωραία. Ξέρεις αυτό το σίγμα που λένε. Το σίγμα τι είναι. Συμμετοχή για τον Πανεπιστήμιο. Το έχεις ακούσει. Όχι, τι βάζουν, τι. Για να μπει στο Πανεπιστήμιο, για να ξέρεις, πρέπει να κερδίζεις, ας πούμε, τα μόρια. Πρέπει να έχεις συμμετοχή στην ομάδα. Ναι, να παίζεις. Εκεί οι προπονητές βάζανε πέντε για ένα δευτερόλεπτο, ναι. Για τρία δευτερόλεπτα. Τι λέει, κάντε φάουλ γρήγορα για να πάρουν το σήμα ότι παίξανε. Γιατί άμα δεν έχεις το 80% δεν έπαιρνες τα μπόνους. Ναι, αυτό το ξέρω κι εγώ ίσχυε. Δηλαδή καλώς στα τεφά πηγαίνουν άμπαλοι εντελώς. Εντάξει, εντάξει. Όπα, έρχουν τα μηνύματα. Ψηλέ θα το φας τον άλλον συμπαίκτης μου. Η κλίκα σου είναι. Αυτός κάνει την κλίκα. Ναι. Αξέλ. Τον έδωσε κιόλας. Στεγνά, να ξέρεις. Πες τον κολλητό σου. Τον Γρηγόρη. Ναι. Ο οποίος είναι το πιο κακό σκουλίκι που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Κακό, δηλαδή. Μας κυνηγάει στο θάνατο. Κάποια στιγμή κάνουμε ζέσταμα. Και έχω ένα πιτσιρικά εκτός δωδεκάδας και έχει το κινητό. Του λέω πόσο είναι. Και μου ρίχνει ένα χαμόγελο και μου λέει 2-1. Του λέω άμα 2-1, ξέρεις ότι βάλαμε εμείς γκολ. Και πάω στο Γρηγόρη και το. Και μου λέει Γιάννη, ξέρεις, λίγο τρομαγμένο το παιδί. Ο Πανιόνιος το έβαλε. Και έρχεται ο Γρηγόρης. Στο 2-2. Εγώ πιο πολύ θέλω τέτοιους παρά. Εγώ θέλω τέτοιους παρά αυτούς τους μετριοπαθείς. Αφού με μισείς, ρε φίλε, το ξέρω. Έτσι, ναι, σωστό. Θα συμφωνήσω. Και όταν μου το δείχνεις, το σέβομαι, ρε φίλε. Ναι, με μισείς τώρα. Ναι, καταλάβαμε. Ναι. Ωραία. Ναι, πες το. Για την καζούρα και αυτό. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, ναι, εντάξει. Βλάχος είναι χαμένος από πάνω μέχρι κάτω. Στον γάμο του Βλάχου. Ένα τραπέζι, δεν υπάρχει αυτό το τραπέζι, δηλαδή. Ό,τι ναι. Μια κάμερα είπε να έχει πέρα να αποθανατήσει όλους τους διαλόγους. Αφού τραβήξανε, δεν ήρθαν από πάνω μας. Και Μανόλα ο τελευταίος. Το τραπέζι εκείνο ήταν. Στο μεταξύ, αν δεν το ξέρεις τον Μπλιάκο, δεν είσαι σοβαρό παιδί. Εντάξει. Δεν ξέρεις τι σύγχαμα είναι. Φωτάρας, χαιρετισμούς. Του πήρα σήμερα τηλέφωνο να μου καβατζώσει κάτι, ακόμα στέλνει μήνυμα. Είναι, και αυτός με πινελίκη λειτουργεί. Δεν μπορεί, είναι μερικοί το άνθρωποι που το θέλουν. Είναι μερικοί άνθρωποι έτσι λειτουργούν. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Αδερφός, τι να κάνω. Παιδιά, κάπου εδώ. Γιώργο, θα σε ευχαριστήσουμε που ήρθες. Παιδιά, χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση. Πέρασα λοιπόν, πάρα πολύ όμορφα. Να είστε καλά. Ξέρεις, Γιάννη, ευχαριστώ που υπάρχεις. Πραγματικά, τι θα έκανα Δευτέρα και Παρασκευή απόγευμα, δεν είχα και εσένα. Καρδούλες λοιπόν. Χαρτάκι λέει παίρνει ο προπονητής. Άκου εδώ τι με στέλνουν. Συνεχίζει τώρα, εδώ έχει πέκου να πάει η ομάδα. Μετά το πάω, διαλύσαμε και την άλλη την άλλη γονίστηκε διαλυμένη με. Παίζει πεντάδα παιχνίδι, για αυτόν 14 πόντους και εσείς στον μπάγκο. Χαχαχα, με στέλνει και χαχαχα. Μέχρι την διακοπή των Χριστουγέννων βλέπω 6-6 το ρεκόρ. Να ενημερώσω τους συμπαίκτες μου ότι σε επόμενη προπόνηση θα είμαι λίγο φορτωμένος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Μην περνάτε από τα screen μου. Με ενοχλεί λίγο η μέση μου, πες, βγάζω εκνευρισμό όταν συμβαίνει αυτό. Κάθε ντρε, δεν χρειάζομαι δικαιολογίες, πάω κατευθείαν έτσι. Μπράβο, φίλε. Ακολουθεί το μαγκαζίνο με το Θανάση Κιλώνη, ένα πολύ σοβαρό παιδί της δημοσιογραφίας. Καμάρι του τόπου, γενικότερα. Φιλαράκι. Κιλ. Θα μπορείς να ακούσεις κακή κουβέντα για Θανάση από πουθενά. Ακολουθεί λοιπόν, είναι εδώ. Θα βγάλει τους μεγαλορεπόρτερ του σταθμού να αναλύσουν τα δεδομένα του ρεπορτάζ της σημερινής ημέρας. Εμείς ραντεβού ξανά την Παρασκευή. Με σούπερ καλεσμένο από ό,τι έμαθα. Ναι. Τι ναι, δεν έχεις κανένα. Δύο έχω κλείσει, ρε. Τι με έχω σαν εσένα, ρε. Να σου πω κάτι. Εσύ. Έλα, έλα, ψηλέ. Ποιον έχουμε καλεσμένο. Τι, αυτόν, α, αυτή. Α, α. Εσύ δεν είπες ότι θα φέρεις εδώ πέρα μια φίλου τραγουδίστρια. Ήρθε πρωί. Να την φέραμε σε δει. Τι έκανε πρωινή εκπομπή. Κάνε πρωινή εκπομπή. Τι θες, θες να μου θες. Εγώ, εσύ που με τα κονέ σου, που τα ξέρεις όλα, ο κύριος Κονές. Να, ο Κονέ που παίζει στην ΑΕΚ. Φίλος μου, Παναγιώτης. Πολύ καλό παιδί, να ξέρεις. Αυτό γιατί τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν θέλει τέτοιους παίκτες. Ο κύριος Μίχελ.
Δεν θέλει την παιχτάρα. Δεν είναι καλά τελευταία χρόνια. Ρίσκο είναι και για την ΑΕΚ. Αν είναι καλά, είναι ρίσκο παιχτάρα. Ρίσκο τι είναι. Ρίσκο... Έχει τραυματισμούς. Οικονομικό ρίσκο δεν είναι. Έχει τραυματισμούς. Πες είναι το όλα και όλα τρία παιχνίδια. Αυτό σου λέω, αγόρι μου, αλλά ήταν ρίσκο. Αυτό τον παίρνεις το Μάιο, τον φτιάχνεις και σε τρεις μήνες όλα γίνονται. Μαζί σου, αγόρι μου, δεν διαφωνώ. Εγώ, όταν με ρωτήσανε, δηλαδή, όταν είχαμε θέμα με τους Έλληνες, τους λέω ποιος παίχτης μπορεί να έρθει. Έλληνες, λέω Κονέ. Τι είπε τώρα, όταν με ρωτήσανε. Ναι, ρε, σε παίρνει τηλέφωνο ο Πάου και σε ρωτάει. Να τα μάτια! Δεν είπα αυτό, ρε. Αλλά κάνουμε κουβέντες. Καμιά φορά κάνουμε κουβέντες. Γελάει ο Μπίλι. Δεν είναι, άκου τώρα γιατί μπορεί να γίνει και παρεξήγηση. Όταν γίνεται κουβέντα και του λες καλά, φάγατε 12 Έλληνες, πάρτε και κανέναν Έλληνα. Εγώ δεν έχω έναν Έλληνα μέσα στην ομάδα, μόνο σου τα έλεγε τις προάλλες. Ωραία. Πάρτε και κανέναν Έλληνα. Γιατί υπάρχουν Έλληνες στην αγορά. Πες μου ότι είναι και εξτρέμ. Όχι, οχτάρι είναι. Που είναι πιο δύσκολη θέση στο χρόνο ποδόσφαιρο, τέλος πάντων. Γιατί πρέπει να κάνει τα πάντα. Όταν σου λέω τα πάντα. Πάντα δεν έπαιζε αυτό. Box to box, ναι. Box to box, αυτά που σου αρέσουν. Κόστο, το ποδόσφαιρο το λένε το box to box. Box to box, εντάξει. Αφού είναι άλλη ερώτηση. Το ποδόσφαιρο δεν είναι να πάει στην παρατημία, την πα στην άλλη. Φίλε. Ναι, γιατί δεν έχετε τα πελάτα, το κάνετε αυτό. Όχι, πιάνουμε την πάρα με τα πόδια. Ωραία, και είναι 120 μέτρα το γήπεδο, 100 μέτρα το γήπεδο, 105. Πόσα είναι. Εντάξει, άλλη δυσκολία και ομορφιά το ένα άθλημα, άλλη δυσκολία και ομορφιά το άλλο άθλημα. Σε σαν τι αρέσει πιο πολύ. Εγώ έχω παίξει και στα δύο σου λέω τώρα, αλλά τελευταία έχω κλείσει με μπάσκετ. Εντάξει, οκ. Ποιο προτιμάς, τη Σπυριάρα ή την Ασπρόμαυρη? Κοίταξε, θα σου πω μια αλήθεια. Συγγνώμη, Σταύρο, και θα κλείσω με αυτό εγώ. Έτσι, για να σας αφήσω. Κάτι. Προτίμησα το μπάσκετ και δεν έκανα τίποτα. Αν έπαιζα, αν συνέχιζα με το ποδόσφαιρο, μπορεί αυτή τη στιγμή να ήμουν. Θα σε τρώγανε μάνατζερ όπως φάγανε τον κόλκα. Σιγά, ρε. Μπορεί άμα είχα αυτή τη στιγμή. Πρώτα αυτό μου είπες. Να ήμουν πιο αναγνωρίσιμο. Ναι, καλά, εννοείται αυτό. Με τέτοια ομορφιά. Στο ποδόσφαιρο. Ποιο ποδόσφαιρο, με το ποδόσφαιρο, λέω, ρε. Κοίταξε, εσύ δεν κάνει για ποδόσφαιρο. Γιατί δεν έχει 5 κομποσκίνια. Δεν φοράς κολλητό μαύρο παντελόνι φασμάτινο. Αυτά έρχονται στην πορεία. Δεν φοράς με την εξέλιξη. Μαύρα πράντα παπούτσια με εκείνη την κόκκινη τη γραμμή πίσω από το κοινό. Και κολλητό μπλουζάκι τσίτα. Και είναι 1,65. Εντάξει, 53 κιλά ο καθένα. Και λένε δεν έχω λίπος. Δεν έχω λίπος. Δεν πειράζει. Είναι λίγο Φλόριντα, παιδιά. Εντάξει, φίλε, δεν πώς κάνεις έτσι. Τα κουμπουσκίνια τι είναι, τι σου έμοδα. Εμένα λες. Ποιος την ξεκίνησε. Εγώ μια φορά κοροϊδεύα ένα παίκτη που τον πέτυχα, τον πήραμε εμείς και τον πέτυχα στον Βουβό. Και του λέω, μα τον προπονητή που έχουμε δεν θα παίξεις. Δεν φοράς κουμπουσκίνια. Και μου λέει, τι λες, και κάνει μια έτσι το πουκάμισο και έχει 5. Πάμε. Πάμε, έλα. Μας περιμένουνε.